Λοιπόν, καλησπέρα σας. Ξεκινάμε με τις παρουσίες. Α, και λίγοι είμαστε, αλλά... Λοιπόν, παρακαλώ ησυχία λίγο. Ξεκινάει η συνεδρίαση. Λήψη παρουσίων. Βόσκου Βλάχο, Απούσα. Γκαραμπέρας, παρόν. Ηλιάδης, Σαπών. Καπατζάκης, παρόν. Μάτζιος, παρόν. Μεσονύκτης, παρόν. Μιχαηλίδης, παρόν. Ντεμίρης, παρόν. Παπαδόπουλος, απόν. Παπαμιχαήλ, παρόν. Παυλίδης, παρόν. Τενεξής, απόν. Τσακμακίδης, απόν. Τσαούση, Ελένη, παρούσα. Τσαουσίδης, Ιωάννης, παρόν. Τσελιγκίδης, Αντώνιος, απόν. Αθανασιάδης, Θεόδωρος, παρόν. Αναστασιάδης, Ηλίας, παρόν. Γρηγοριάδης, Νικόλαος, απόν. Διχταπανίδου, Σιμέλα, απούσα. Σαρίδης Άλκης, απόν. Σμολοχτός Νικόλαος, απόν. Χατζικυριακίδης Σαράντης, παρόν. Φατράδης Βασίλειος, απόν. Βουγιουκλής Ηλίας, απόν. Γεωργιάδης Γεώργιος, παρόν. Κυλαντζίδης Ελευθέριος, παρόν. Πρόεδρε Δημοτικής Κοινότητας Προσοτσάνης, κυρίου Κυριάκος, παρόν. Μάτας Αθανάσιος Πετρούσας, απόν. Παπαδόπουλος Λευτέριος, απόν. Μουρατίδης Θεόφιλος, παρόν ή όχι? Όχι. Απόν. Αφεντούλης Ιωάννης, εδώ, παρόν. Μπούτιος Μάρκος Καλυβρίση, παρόν. Τάσκας Ιορδάρης Καλυθέα, παρόν. Τσομπάνογλου Ασημένια Παπούσα, Κοκκινογείο. Γιαζάκης Αθαράσιος Μαυρολεύκη, παρόν. Παπαδοπούλου Σουλτάνα, Απούσα. Τσάνης Κωνσταντίνος, απόν. Σωτηριάδου Ευαγγελίας Ιταγρών, παρούσα. Σταυρίδης Μάρκος Φωτολίβος, εδώ είναι? Όχι. Όχι. Απόν. Εκπρόσωποι τοπικών κοινοτήτων, Δελιγιανίδης Ευάγγελος Αρθοχώρη, παρόν. Σταπασίδης Σπυρίδων Πανόραμα, παρόν. Πετροπούλου Δέσποινα Χαριτωμένη, απούσα. Τσανίδης Δημήτρης Μικρόκαμπος, παρόν. Γεφυρόπουλος Νικόλος Περιχώρα, απόν. Υπάρχει η σχετική απαρτία, αν και σχεδόν οριακή, λόγω των ημερών, λόγω του καλοκαιριού. Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε τα θέματα ημερήσιας διάταξης, αν υπάρχει κάποιος, κάτι, κάποιος θέλει. Ναι. Παρακαλώ, κύριε Μιχαηλίδης. Κύριε Πρόεδρε, ένα προημερήσιας θέμα. Όχι ημερήσιας, για ανακοινώσεις. Α, μετά. Δεν υπάρχει τίποτε. Συνεχίζουμε. Τσελεγκίδης, παρόν. Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε τα θέματα ημερήσιας διάταξης, έχουμε ένα έκτακτο θέμα, τη 15η τροποποίηση προϋπολογισμού προγράμματος εκτελεστέων έργων οικονομικού έτους 2015. Παρακαλώ, κύριος Μιχαηλίδης, για το έκτακτο του θέματος. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το έκτακτο έγκυται στο γεγονός ότι θα πρέπει να υλοποιηθεί προγραμματική σύμβαση με την προσθήκη του κωδικού που αφορά στη μεταφορά απορριμμάτων στις ΣΕΡΕΣ, κάτι δηλαδή που κάνουν πλέον όλοι οι Δήμοι του, γιατί ως γνωστόν από την Παρασκευή, από την προηγούμενη εβδομάδα που έκλεισε ο ΧΑΔΑ στη Δράμα, μεταφέρουμε τα σκουπίδια στις ΣΕΡΕΣ, και μετά από σχετική παρατήρηση σε ό,τι αφορά την προγραμματική σύμβαση, την οποία ψηφίσαμε την προηγούμενη συνεδρίαση, η Αποκεντρωμένη ζητάει και τον ανάλογο κωδικό, ο οποίος θα φανεί, για να καλύψουμε με το τέλος ταφής από εδώ και πέρα έως το τέλος του 2015, δηλαδή για το επόμενο τετράμινο. Πρέπει λοιπόν, και εδώ έγκυται το επίγον, γιατί θα χρειαστεί, αφού ξεκινήσαμε ήδη ουσιαστικά από σήμερα, θα χρειαστεί να υπάρχει αυτός ο κωδικός για να εγκριθεί η προγραμματική σύμβαση. Για το επίγον το θέματος συμφωνούμε. Συμφωνούμε για το επίγον. Παρακαλώ για το περιεχόμενο. Τώρα, σε ό,τι αφορά το περιεχόμενο, θα ήθελα να σας πω ότι το τέλος ταφής είναι 23 ευρώ ανά τόνο. Στη βάση αυτή, και με το δεδομένο ότι προϋπολογίσαμε 3.600 τόνους ετησίως, βγάλαμε το ετήσιο κόστος. Και αναλογικά βγάλαμε για τα επόμενα δύο δίμηνα, δηλαδή Σεπτέμβρη, Οκτώβρη, Νοέμβρη, Δεκέμβρη. Στη βάση αυτή πάλι
υπολογίσαμε ότι είναι 27.600. Ζητούμε από το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει την 15η τροποποίηση με τη δημιουργία νέου κωδικού για το τέλος της ταφής, επαναλαμβάνω, ύψους 28.000. Σχετικό πίνακα φαίνονται οι τροποποιήσεις, από πού πήραμε, τι καταργήσαμε κτλ. Εντάξει, είναι κάποιος. Παρακαλώ, ο κύριος Αθανασιάδης και ο κύριος Χατζηκυριακίδης. Με δεδομένο ότι είναι μια τετελεσμένη κατάσταση, νομίζω ότι δεν χωρά κάποια εναλλακτική λύση. Το θέμα, εγώ εκεί που θα σταθώ, είναι κριτικά στο ότι εμείς και ο Δήμος ο δικός μας ήταν από αυτούς που συναποφασίζαν για το τελικό στάδιο αυτό που διαλέξαμε. Πλην όμως και απευθύνουμε στη Δημοτική Αρχή κυρίως, γιατί συμμετείχε στη διαμορφωμένη πρόταση, και επειδή ουδέν μονιμότερο του προσωρινού, πολύ φοβάμαι ότι αυτή τη λύση που επιλέξαμε ήταν η χειρότερη λύση, και το λέω αυτό γιατί είχαμε μπροστά μας μία δεδηλωμένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νευροκοπίου δια του Δημάρχου της, όπου μας έλεγαν μεταξύ των άλλων ότι ελάτε στην περιοχή τη δικιά μας να κάνουμε, μια και υπάρχει, έχουμε τη δυνατότητα μέσα στην τροποποίηση που δικαιούμαστε να κάνουμε μέσα στο 2015 της ΔΙΑΜΑΘ, ότι μπορούσαμε να επιλέξουμε, να χρηματοδοτήσουμε και να κάνουμε έναν χιτά δικό μας, όπου θα μπορούσε πραγματικά αριθμιστικά να μας βοηθούσε και στο μέλλον. Και σε αυτό το σημείο θα σταθώ κριτικά, με την έννοια ότι, εντάξει, μπορεί να πάρθει και κάποια στιγμή μόφωνα η απόφαση, αλλά νομίζω ότι έπρεπε εμείς, γιατί αφορά όλους μας, έπρεπε να επιμέναμε και να συνηγορήσουμε σε αυτήν την άποψη του Νευροκοπίου. Όσον αφορά το ποσό της χρηματοδότησης, νομίζω ότι χρηματοδότηση θα μπορούσε να βρεθεί, αρκεί πραγματικά να θέλαμε να κάναμε εδώ σε επίπεδο νομού δράμας χιτά που τα ωφέλη θα τα βλέπαμε σε καθημερινή βάση και από εδώ και πέρα. Γι' αυτό το λέω, ψηφίζουμε, γιατί είμαστε αναγκασμένοι να ψηφίσουμε αυτό το ποσό. Δεν υπάρχει εναλλακτική λύση αυτή τη στιγμή. Πλην όμως βάζουμε εμείς αστερίσκο, μήπως και τώρα ακόμα να το δούμε σοβαρά, να συνηγορήσουμε με τον Δήμο Νευροκοπίου, για να έστω να ανατρέξουμε να κάνουμε κάτι που θα μπορέσει να ανακουφίσει την περιοχή. Και θα είναι μια λύση που θα είναι πραγματικά λύση και όχι λύση ανάγκης αυτή τη στιγμή, που βλέπουμε ότι θα τα βρούμε και αυτά πάλι μπροστά μας. Με αυτή την υποσημείωση και μόνο λέω, εντάξει, στα άλλα δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά, τι να κάνουμε. Είναι σκουπίδια, πρέπει να τα διαχειριστούμε. Απλά νομίζω ότι, δηλαδή, θα μπορούσε η Δημοτική Αρχή να στηρίξει δυνατά την θέση αυτή, που νομίζω κάποια στιγμή περίπου υπήρχε ένα πνεύμα τέτοιο για τον Ευρωκόπιο. Αυτά. Τελειώστε. Ο κύριος Σαρίδης παρών και η κυρία Νυχταπανίδου παρούσα. Ο κύριος Χατζηκυριακίδης, παρακαλώ. Απλά ήθελα να ρωτήσω, μήπως πρέπει να έχουμε και κάλυψη του πρώτου διμήνου του 16, γιατί τότε θα προλάβουμε να διαμορφώσουμε τον προϋπολογισμό. Ευχαριστώ. Παρακαλώ, κύριος Μιχαλίδης. Όχι, συναδελφέ, όχι. Εκείνο που ζητά είναι για τους επόμενους 4 μήνες. Εν τω μεταξύ, μέσα στο 15 θα ψηφίσουμε τον προϋπολογισμό, που δεν υπάρχει πρόβλημα. Τσακμακίδης παρών. Ο κύριος Δήμαρχος. Λίγο να πω ότι και χωρίς διάθεση να ξύνω παλιές πληγές, αλλά όταν έγινε ο πρώτος ΠΕΣΔΑ, κύριε Αθανασιάδη, ήσασταν πρόεδρος της ΤΕΚ νομού δράμας. Πάνω σε εκείνον τον ΠΕΣΔΑ, τον περιφερειακό σχεδιασμό, σήμερα ο νομός δράμας είναι ο μόνος νομός χωρίς χιτά. Πρώτο αυτό. Δεύτερον, την άποψη του κάτω Νευροκοπίου, και βέβαια την υποστήριξα, κακώς έχετε την εντύπωση ότι δεν υποστήριξαμε, αλλά το να γίνει χιτά στο κάτω Νευροκόπι, ακόμη και σήμερα μπορεί να γίνει, αν αποφασιστεί από τον φορέα διαχείρισης, τη ΔΙΑΜΑΘ, όχι από το Δήμο Προσοτσάνης. Αν λοιπόν αποφασιστεί να γίνει χιτή πλέον, γιατί χιτά δεν κάνουμε, η προσωρινή λύση των στερών
πάλι προσωρινή λύση είναι. Αν ξεκινήσει τώρα να γίνει χιτά στον Ευρωκόπη, δεν το κατάλαβα. Το δε μονιμότερο του προσωρινού το γνωρίζω και εγώ πολύ καλά. Αλλά σήμερα η Διαμάθ, προθέσει είχαμε πάλι μια συνάντηση με τον Βασίλη τον Λιόγκα που ήρθε από κάτω από το ΕΠΕΡΑ, για το πώς κινούμαστε, ποιος είναι ο νέος ΕΣΔΑ, ο Εθνικός Σχεδιασμός Διαχείρισης Απορριμμάτων, ποιος είναι ο ΠΕΣΔΑ ο δικός μας εναρμονισμένος με τον Εθνικό Σχεδιασμό, και να πω τη μόνη διαφορά που έχει από τον προηγούμενο Εθνικό Σχεδιασμό είναι ότι τώρα η πολιτεία προκρίνει την διαχείριση των απορριμμάτων κυρίως στη βάση, δηλαδή στους Δήμους. Θέλω να πω ότι αντιλαμβάνεστε, αν μιλάμε για την περιφέρεια, εγώ δεν θα κάνω τώρα εδώ τον Μαμψάκο, τον πρόεδρο δηλαδή της ΔΙΑΜΑΘ, αντιλαμβάνεστε όμως ότι ένας χιτή στον Ευρωκόπη δεν είναι βολικός για την περιφέρεια. Θέλει τους δύο χιτά να βρίσκονται στα μέσα των δύο ημίσεων της περιφέρειας. Επαναλαμβάνω όμως, εμείς προκρίναμε την πρόταση του Ευρωκοπίου. Και να σας πω και κάτι ακόμη. Ακόμη και να γίνει ο χιτά στον Ευρωκόπη, σύμφωνα με το σχεδιασμό της περιφέρειας, ο Δήμος έχει υποχρέωση να πάει τα απορρίμματά του μέχρι τον ΣΜΑ, το σταθμό μεταφόρτωσης απορριμμάτων. Από το ΣΜΑ στον χιτή, στη νέα χιτή, τα πηγαίνει Διαμάθ. Τι σημαίνει αυτό? Είτε είναι στην Αλεξανδρούπολη η νέα χιτή, είτε είναι στον Ευρωκόπη, είτε είναι στη Δράμα, το κόστος μετά από το ΣΜΑ είναι όλες τις Διαμάθ. Κατά συνέπεια θέλω να σας πω ότι δεν έχει ιδιαίτερη σημασία για μας αυτό το πράγμα. Παρ' όλα αυτά, εμείς υποστηρίξαμε την άποψη του κάτω Ευρωκοπίου, ότι θέλει να κάνει εκεί μια αχητή. Αλλά είναι θέμα επιλογής Διαμάθ. Παρακαλώ, κύριος Αθανασιάδης, για δευτερολογία. Επειδή μιλάμε μέχρι το 2010, πράγματι ήμουν πρόεδρος της Τοπικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Δράμας. Και αν θέλετε για την ιστορία να σας πω, γιατί εγώ δεν ήθελα να το πω, είχε κάνει μελέτη και η οποία υπάρχει στα συρτάρια της ΤΕΔ και νομίζω τώρα είναι στις περιφέρειες, όπου αυτή η μελέτη είχε προκρίνει συγκεκριμένα σημεία και συγκεκριμένο σημείο που μπορούσε να γίνει χιτά. Άρα εμείς ως ΤΕΔ κάναμε αυτό που έπρεπε να κάνουμε. Δεν ήταν ότι το αγνοήσαμε. Και το οποίο ακόμα, αν θέλετε, θα μπορούσε κάποιος να το ανασύρει από κάποιο συρτάρι και να το αξιοποιήσει. Και η θέση υπάρχει συγκεκριμένη και μάλιστα με καλή αξιολόγηση. Τώρα, όσον αφορά αυτό που έχω πει, ουδέν μονιμότερο του προσωρινού, το είπα γιατί αυτή τη στιγμή απλά μεταφέρουμε το πρόβλημα κατά μερικούς μήνες μπροστά και το πετάμε μπροστά μας. Αλλά θα το ξαναδούμε. Γιατί έχω την αίσθηση ότι θα επαναπαυθούμε, και δεν το λέω προς εσάς, απλά εγώ από τη δικιά σας στάση θα ήθελα να είναι δυναμική όσον αφορά μαζί με τον Ευρωκόπη, και αν θέλετε και να παρασύρουμε και άλλους Δήμους, πρέπει να γίνει. Και ας είναι εν υπνώσει οχητή οχητά. Πρέπει να υπάρχει. Γιατί σε κακοτοπιές θα βρεθούμε να έχουμε μπροστά μας προβλήματα. Απλά λέω το εξής, ότι αυτό δεν το πάμε την έννοια ότι εμείς μπορούμε να διαμορφώσουμε. Εμείς είμαστε ένα συστατικό της συγκεκριμένης οργάνωσης της ΔΙΑΜΑΘ. Το θέμα είναι όμως πρέπει να έχουμε ξεκάθαρη θέση και να παρασύρουμε και άλλους. Γιατί ο νομός αυτός, το ότι δεν έχει χιτά, είναι ένα πρόβλημα μέγιστο το οποίο θα το έχει συνέχεια μπροστά του. Ο χιτή, ο ενυπνώσει χιτή, σας λέω, θα υπάρχουν κάποιες στιγμές καιρικές συνθήκες τέτοιες που εμείς δεν θα μπορούμε να τα πετάμε εδώ και εκεί. Θα πρέπει να εκτονώνουμε την κατάσταση. Γι' αυτό έχω πει. Όχι ότι είναι κάτι που αντιδικούμε σε προσωπική βάση. Απλά νομίζω όμως να έχουμε μια ξεκάθαρη γραμμή και πλέψη όλοι μαζί να λέμε αυτό να γίνει. Αλλιώς, εάν δεν το πούμε κι εμείς, σε ποιος θα το πει? Το πει ο Μοσερών. Κύριος Δήμαρχος. Λίγο να σας πω και όλο αυτό με την ευκαιρία, κύριε Αθανασιάδη, ότι ο Δήμος μας είναι ο πρώτος που έχει ετοιμότητα για τη νέα αντιμετώπιση της κατάστασης, με ετοιμότατη 100% μελέτη για τον σταθμό μεταφόρτωσης απορριμμάτων, για πάρκο κομποστοποίησης, και τώρα μετά την υπόδειξη του ΕΠΕΡΑ θα φέρουμε και εξοπλισμό για τεμαχισμό κλαδιών και τα λοιπά, έτσι ώστε να γίνει αρτιότερος ο κομποστοποιητής. Στο πλαίσιο αυτό θα συμφωνήσω μαζί σας για αυτό που είπατε, να στηριχθεί η άποψη του Ευρωκοπίου, γιατί και εμείς μπορούμε να πάρουμε την κομποστοποίηση όλου του νομού. Θα μπορούμε να την πάρουμε. Εμείς έχουμε ετοιμότητα όμως είτε για κομποστοποίηση του Δήμου μας μόνο, είτε αν θέλουν και όλου του νομού. Του Δήμου μας το κέρδος θα είναι, αντιλαμβάνεστε, η μείωση του βάρους του τονάζ των απορριμμάτων. Αν είναι όλο του νομού, το
παραγόμενο λείπασμα θα είναι, φαντάζομαι, προς το συμφέρον του Δήμου. Απλώς αυτό ήθελα να σας πω, ότι ο Δήμος έχει ετοιμότατη μελέτη επίπεδου ΕΣΠΑ, δηλαδή όλα περιβαλλοντικά, τα πάντα, διοδοτήσεις και τα πάντα, με το που ανοίγει μέτρο. Είναι και υπόψη της ΔΙΑΜΑΘ, είναι υπόψη του ΕΠΕΡΑ, υπάρχει και από αυτούς ετοιμότητα. Με το που ανοίγει το μέτρο, πληροφορηθήκαμε μέσα στον Οκτώβριο, θα είμαστε ο πρώτος Δήμος που θα υποβάλει μελέτη. Κυρία Βόσκο, παρούσα. Λοιπόν, εγκρίνεται ομόφωνα η 15η τροποποίηση. Πάμε στα στη 10η τακτική συνεδρίαση και στη... Κύριε Πρόεδρε, προημερήσια διάταξη να θέσουμε. Είπαμε στην αρχή, είπαμε. Δώσατε το λόγο, δεν. Όχι, στο ξεκίνημα το είπα, δεν πειράζει, θα το πεις. Αλλά επειδή η διαδικασία, είχα πει ποιο θέλει να πει, κανένας δεν. Όχι, σε παρακαλώ. Αν και όταν χρειάζεται, είσαι βρεντόφωνο, δεν το ακούσαμε. Δεν, στο ξεκίνημα, το προημερήσια διάταξη είναι στο ξεκίνημα. Έτσι. Και το είπα, έχω την εντύπωση, και δύο-τρεις φορές το είπα. Μάλλον, τέλος πάντων, ναι, πες. Μία ενημέρωση θα παρακαλούσα σχετικά, επειδή εμείς αποχωρήσαμε στο προηγούμενο δημοτικό, στο 20ο θέμα, στο πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής του έργου Δοπία Δήμου Προσοτσάνης και ο καθορισμός της αποζημίωσης του αναδόχου λόγω διάλυσης σύμβασης, εδώ έχουμε παρατηρήσει κάτι που δεν είναι εναρμονισμένο σχετικά με την αυτήν, με το αίτημα της τεχνικής υπηρεσίας και την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Και θα παρακαλέσω τον κύριο Χατζηκυριακίδη, επειδή έχει ασχοληθεί με αυτό το θέμα, να μας κάνει λίγο μια μικρή ανάπτυξη, γιατί υπάρχει και κατά τη δικιά μας εκτίμηση πρόβλημα. Παρακαλώ, κύριος Δήμαρχος, λίγο. Τι, κύριε Αθανασιάδη, δηλαδή τώρα να βάλουμε σε μια σωστή βάση αυτή τη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου. Το τελευταίο διάστημα σηκώνεστε και φεύγετε μόλις διαπιστώσετε ότι κάτι δεν σας αρέσει ή διαφωνείτε, είναι σεβαστή η επιλογή σας το να αποχωρήσετε. Δεν μπορείτε να έρχεστε όμως στο επόμενο Δημοτικό Συμβουλίο να κάνουμε ανάλυση των θεμάτων στα οποία αποχωρήσατε. Με συγχωρείτε, κύριε Αθανασιάδη, δηλαδή εγώ θα δεχθώ, αλλά αυτό είναι πράγμα οξύμορο και θεωρώ ότι δεν είναι και λογικό. Δηλαδή αποχωρείτε, δεν το συζητάτε το θέμα και έρχεστε στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο να συζητήσουμε το 20ο θέμα. Ήμαρτον. Δεν είναι ακριβώς συζητάμε, είναι επί της απόφασής σας, η οποία δεν είναι εναρμονισμένη με την εισήγηση μας. Είναι η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θεοδωρίου, ναι, στην οποία συμμετέχετε. Πλην όμως, όχι διάλογο, όχι. Δεν νομίζω ότι είναι πλην όμως. Είπα το εξής, ότι υπήρχε μια πρόταση της τεχνικής υπηρεσίας για συγκεκριμένη αποζημίωση. Και έρχεται το Δημοτικό Συμβούλιο, δίνει παραπάνω. Αυτό το κομμάτι μπορούμε να το δικαιολογήσουμε. Αυτό είναι. Δηλαδή, κατάλαβε το Δημοτικό Συμβούλιο τι έχει γίνει. Εάν το κατάλαβε, εντάξει, κανένα πρόβλημα. Γι' αυτό είπα, θα παρακαλέσω τον κύριο Χατζηγυριακίδη, αν έχει την καλοσύνη, να μας αναπτύξει ακριβώς. Όχι, ας σας πει, δεν ακούστε, δεν υπάρχει θέμα, δεν υπάρχει. Δεν καταλαβαίνω. Κι εγώ δεν καταλαβαίνω. Το να πει, ας πει την άποψη, δεν υπάρχει θέμα, ας πει, δεν θα πάρουμε κάποια απόφαση εδώ πέρα. Ας ακουστεί, ας ακουστεί. Ναι, ας ακουστεί, δεν υπάρχει. Εδώ δεν παίρνουμε απόφαση σε αυτό. Ας ακουστεί. Μισό λεπτό. Πέρασε. Λοιπόν. Όχι. Λοιπόν, παρακαλώ, κύριε Θαρασιάδη. Κύριε Θαρασιάδη, παρακαλώ. Μην εκμεταλλευτείτε την ανέχεια του Προεδρείου και παίρνετε το λόγο που δεν σας δίνεται και το παίρνετε. Παρακαλώ, κύριος Χατζηκυριακής, να πει σε δύο λεπτά μέσα, όχι παραπάνω. 5 δευτερόλεπτα. Θα υποβάλω γραπτό αίτημα στο Δήμο να μου απαντήσει γιατί, ενώ η τεχνική υπηρεσία και η ειδική επιτροπή ζητάει 3% και κατά νόμο 5% είναι το μέγιστο, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε να δώσει 5% χωρίς να λάβει υπόψη τις εισηγήσεις της προϊσταμένης αρχής, της διευθύνουσας υπηρεσίας και της ειδικής επιτροπής. Θα υποβληθεί ειδικό αίτημα για να έχουμε γραπτά το αίτημα. Απάντηση. Εντάξει. Λοιπόν. Κύριε Πρόεδρε, δηλαδή ήταν κακό, ας πούμε, που ζητήσαμε αυτό το πράγμα. Είναι μια ανησυχία από τώρα. Κύριε Πανέρχεσαι, σε παρακαλώ τώρα. Παρακαλώ, κύριος Μιχαηλίδης. Εγώ σε χρόνο ντετέ. Συνάδελφε, δεν θα πω επί της ουσίας.
πραγματικά περιμένουμε αυτό ως διευκρινιστικό και θα σας απαντήσουμε και τις ουσίες σε σχέση με την απόφαση. Στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, λοιπόν, πρώτο θέμα της 10ης συνεδρίασης, τα τακτικά θέματα. Πρώτο θέμα, έγκριση πραγματοποίηση του παρακάτω εκδηλώσεως. Πρώτον, εκδηλώσεις μνήμης 29 Σεπτεμβρίου 1940 υπέρ των σφαγιαστέντων από τα στρατεύματα της βουλγαρικής κατοχής. Δύο, εκδηλώσεις στα πλαίσια του εορτασμού της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940. Υπάρχει εισήγηση, τα ποσά είναι κατά τι μειωμένα από πέρυσι. Αν υπάρχει τίποτε, υπάρχει ο αρμόδιος ο αντιδήμαρχος να σας απαντήσει σε κάτι, αν θέλει κάποιος. Εντάξει, εγκρίνεται. Εγκρίνεται η πραγματοποίηση των εκδηλώσεων και ψηφίζονται οι σχετικές πιστώσεις. Δεύτερο θέμα, 13η αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση προγράμματος εκτελεστέων έργων του Δήμου Προστάνης οικονομικού έτους 2015. Παρακαλώ, κύριος Μιχαηλίδης, υπάρχει εισήγηση σχετική, αλλά... Για το εύρυθμο της λειτουργίας υπάρχουν τα σχετικά ενημερωτικά σημειώματα. Αν υπάρχει κάποια απορία... Ποια είναι τα τέτοια για να ακούσει, γιατί δεν έχουν όλη την... Α, δεν έχουν όλοι τα θέματα. Τώρα να διαβάσω όλα τα θέματα. Τα πιο σημαντικά, λογικά, ποια ήταν την αντία. Λοιπόν, ζητούμε από το Σώμα να αποφασίσει για την εγγραφή ενός νέου ΚΑΕ που αφορά στην ενεργειακή μελέτη κλεισού γυμναστηρίου Πετρούσας. Ζητούμε από το Σώμα να αυξήσει, αυτό δεν έχει να κάνει με το τεχνικό πρόγραμμα, αλλά μια και είμαι εισηγητής, να αυξήσει από 1.000 ευρώ σε 1.500 τον κωδικό ο οποίος υπάρχει συμμετοχές, συνέδριο, συναντήσεις και διαλέξεις. Ζητούμε από το Σώμα και δημιουργία νέου κωδικού εξόδων για παροχή χρηματικών επιχορηγήσεων σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Σας διαβάζω έτσι ακριβώς, περιλαμβανομένων και των εκκλησιαστικών, σύμφωνα με τον νόμο 4257-14, άρθρο 38, ποσού 1.500 ευρώ. Ζητούμε επίσης από το Σώμα να εγκρίνει τη δημιουργία νέων ΚΑΕ εξόδων σχετικά με την προμήθεια κινητήρα ισχύως 80 ύπων και υποβρύχες αντλίας σύνδρευσης και ό,τι βέβαια συνεπάγονται αυτά με τα παρελκόμενα για το αντλιοστάσιο των κοκκινογείων με το ποσό των 15.000. Δεν ξέρω αν αυτά είναι τα πλέον σημαντικά, δεν θέλω να αναφερθώ για να μην κουράσω το Σώμα στα άλλα. Συντήρηση για επισκευή μεταφορικών μέσων, ανταλλαγή. Εντάξει, τα πιο σημαντικά είναι η αντλία. Και παρακαλώ. Μια ερώτηση. Παρακαλώ, κύριε Σαρφέ. Εγγραφή νέας μελέτης με τίτλο Ενεργειακή μελέτη κλειστού γυμναστηρίου Πετρούσας με ποσό 6.670. Ζητάμε να γίνει αυτή η νέα, να γίνει νέα μελέτη. Όχι, ζητάμε να γίνει, να εγγράψουμε στην τροποποίηση του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος νέο κωδικό εξόδου. Με το έργο έτσι όπως περιγράφει η ενεργειακή μελέτη. Προτείνει παρακάτω, την εγγραφή νέας μελέτης. Μετά από έντονα της υπηρεσίας των τεχνικών έργων γράφονται νέος κωδικός με τίτλο Ενεργειακή μελέτη κλειστού γυμναστηρίου Πετρούσας με ποσό 6.670. Ναι, είναι τα ΙΤΑΜΗ, κύριε Αθανασιάδη, τα οποία όπως γνωρίζετε σχετικά με το κτίριο αυτό, το λέει άλλος, ενεργειακή μελέτη. Ναι, θέλω να πείτε, πόσα χρήματα έχουμε βάλει για την αυτή, για το κλειστό αυτό, για το κλειστό γυμναστήριο Πετρούσας. Το ποσό. Ενθυμούμε 6.670 με τον κωδικό αυτό. 6.670 εκατομμύρια. Όχι, 6.670. Όχι, για το κλειστό γυμναστήριο. Γιατί πόσο είναι ο προϋπολογισμός. Ναι, δεν θυμάμαι ακριβώς, ένα 200 είναι. Ένα 300. Δηλαδή και σε αυτόν τον προϋπολογισμό, σε αυτόν τον προϋπολογισμό δεν έχει απρόβλεπτα. Και την κάνετε από τώρα την αυτήν εδώ τη μελέτη. Τι εννοείται δεν έχει απρόβλεπτα. Η μελέτη πρέπει να γίνει για να υποβληθεί ο φάκελος πλήρως με τα ιταλικά. Σε αυτά τα χρήματα που υπάρχουν. Σε αυτά τα χρήματα που υπάρχουν, δεν μπορούσαμε από εκεί να τα καλύψουμε. Όχι, γιατί. Λέω, γιατί δεν μπορούσαμε. Δεν προβλέπεται αυτή την προκήρυξη να καλυφθεί η μελέτη σε ό,τι αφορά το κλειστό του. Είστε σίγουρος ότι δεν προβλέπετε. Έτσι, κύριε Αθανασιάδη, αυτό εισηγείται η τεχνική υπηρεσία. Η τεχνική υπηρεσία εισηγείται ό,τι θέλει. Όχι, όχι. Υπάρχει ένας προϋπολογισμός. Πας να κάνεις ένα καινούριο κτίσμα. Έτσι, κάνεις μελέτη και μου λες ότι μέσα από αυτά τα χρήματα που έχω δεν έχω και βάζεις 6.700. Λοιπόν,
Λίγο για να βοηθήσω. Για να βοηθήσω. Σε παρακαλώ τώρα. Μιλάμε, κάνουμε συζήτηση. Λοιπόν, η μελέτη αυτή του κλειστού γυμναστήριου έγινε από την υπηρεσία. Έτσι, η υπηρεσία, τα έξοδα δηλαδή γίνανε από την υπηρεσία. Δεν έχει καμία. Αυτό για να δημοκρατηθεί πρέπει να γίνουν τα ΙΤΑΜΗ. Ναι. Αυτό δεν μπορεί. Δεν υπάρχει ηλεκτρολόγιο. Δεν υπάρχει, φαίνεται. Τα πάντα υπάρχουν. Δεν προσπαθείτε. Ηλεκτρολόγοι, μηχανικοί παντού υπάρχουν. Όπως κάνουμε προγραμματικές συμβάσεις για οτιδήποτε κάνετε και ένα τέτοιο για να το κάνετε. Μην πετάτε χρήματα. Έχω την εντύπωση ότι με τη μελέτη που έκανε αυτή έχουμε γλιτώσει αρκετά χρήματα. Δεν έχει σημασία αν έχουμε γλιτώσει. Μπορούμε να γλιτώσουμε τα πάντα. Έχουμε, πληρώνουμε μόνιμους υπαλλήλους. Αυτοί θα πρέπει να αξιοποιηθούν. Δεν σημαίνει ότι αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να αξιοποιηθούν. Λοιπόν, πρέπει να τους βάλουμε να δουλέψουν. Υπάρχουν προγραμματικές συμβάσεις, κάντε τις. Λοιπόν, αυτό, απλώς σου απαντώ ότι από τα 1.300 δεν μπορείς να κάνεις τη μελέτη. Αυτό σου λέω. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, αντιλήγω το λόγο. Παρακαλώ, κύριε Μιχαηλίδης, και κλείσε. Λοιπόν, καταρχήν, χωρίς διάθεση να αποθεώσω τους υπαλλήλους μας, πραγματικά οφείλουμε να πούμε, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο έργο, το οποίο έγινε τα οικοδομικά, τα στατικά κτλ. Έγιναν από την υπηρεσία μας χωρίς να ξοδέψουμε φράγκο τη μελέτη. Πραγματικά υπάρχει αδυναμία, αυτό δεν είναι καινούριο, σε ό,τι αφορά την έλλειψη στον οργανισμό μας ενός μηχανολόγου. Δεν είναι πολύ εύκολο. Σε κάποιες των περιπτώσεων, πραγματικά υπάρχει ανταπόκριση από την περιφέρεια, όχι από τους άλλους δήμους, γιατί δεν έχουν και εκείνοι μηχανολόγοι για να υποστηρίξουν τα μη μελέτες. Άρα, όλα αυτά συνυπολογίστηκαν, επαναλαμβάνω, στέκομαι το γεγονός ότι αυτή η μελέτη συντάχθηκε από την τεχνική υπηρεσία χωρίς να ξοδευτεί μία, και μακάρι να είχαμε και ΙΤΑΜΗ, ηλεκτρολόγο, μηχανολόγο, για να κάναμε και το κομμάτι που φορά τα ηλεκτρομηχανολογικά. Μη λοιπόν, αν θέλετε, μειώνουμε την προσπάθεια που κάνει η τεχνική υπηρεσία και οι υπαλλήλοι μας. Ο κύριος Δήμαρχος, παρακαλώ, κύριε Θαλαξιάδη. Νομίζω ότι ο κύριος Αντιδήμαρχος των Τεχνικών Υπηρεσιών και ο κύριος Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου απάντησαν επαρκέστατα στο ζήτημά σας. Εγώ θα κάνω μόνο ένα σχόλιο στην παρατήρησή σας. Βάλτε τους να δουλέψουν. Σας πληροφορώ ότι τα στελέχη της τεχνικής μας υπηρεσίας δουλεύουν και δουλεύουν καλά. Αυτό μόνο σας λέω. Το λόγο, κύριε. Εντάξει, για ένα δευτερόλεπτο και αυτό δεν θα ξαναγίνει. Δύο φορές θα δεν έχετε καταλάβει τι έχω πει. Λοιπόν, υπάρχει από την άλλη πλευρά η τεχνική υπηρεσία του Δήμου. Δύο φορές θα παίρνει ο καθένας το λόγο και όχι 10 φορές, έτσι, για να είμαστε σε όλα εντάξει. Εντάξει, όχι, υπάρχει ο κανονισμός, εσείς είστε υπέρ της μονιμότητας, η νομιμότητα θα τηρηθεί. Είστε υπέρ της νομιμότητας. Η νομιμότητα να τηρηθεί. Η νομιμότητα λέει ότι θα πρέπει να εξαντλείται και το. Θα πρέπει να εξαντλείται. Όχι, δεν το κόβουμε που θέλετε. Δεν είναι έτσι όπως θα λέω. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση. Θα παίρνετε το λόγο σε κάθε. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση είναι δευτερολογικό σε αυτό που. Παρακαλώ, το λόγο έχετε και. Λοιπόν, προσέξτε τι έχω πει. Σαφώς και στο Δήμο το δικό μας. Και κακώς δεν έχουμε ηλεκτρολόγο μηχανικό ή μηχανολόγο μηχανικό. Το θέμα ποιο είναι όμως, ότι σε όμορους δήμους και στην περιφέρεια, στην αντιπεριφέρεια υπάρχουν. Αντίστοιχα υπάρχουν και σας πληροφορώ το, επειδή είναι μια νεκρή περίοδος, δεν υπάρχουν, δεν τρέχουν έργα και ξέρω τι λέω, είναι νεκρή περίοδος, απλά αν πηγαίνατε και ζητούσατε τη συνδρομή τους θα την είχατε. Μην πετάτε χρήματα άδικα. Σας πληροφορώ ότι υπάρχουν διαθέσιμοι υπάλληλοι πάρα πολλοί οι οποίοι μπορούν να βοηθήσουν. Με τη διαφορά όμως πρέπει να τους προσεγγίσουν. Αν πείτε εσείς από εδώ δεν θέλουμε γιατί θέλουμε να ξοδεύουμε χρήματα, εντάξει, δικαίωμά σας. Αλλά σας λέω ότι υπάρχουν. Και υπάρχουν, είναι νεκρή περίοδος, μάλιστα οι περισσότεροι είναι άεργοι, όχι ανεργοί, άεργοι, δεν έχουν αντικείμενο. Σας πληροφορώ ότι με μεγάλη ευχαρίστηση θα σας βοηθούσα. Σε ολόκληρη την Αθήνα, εδώ και τα τελευταία 1,5-2 χρόνια δεν υπάρχει τίποτα, δεν περπατάει τίποτα, τουλάχιστον μελέτες μπορούν να κάνουν. Απευθύνθηκε να τελειώσει η υπόθεση. Ευχαριστώ. Λοιπόν, ένα δευτερόλεπτο, κύριος Μιχαηλίδης. Και λίγο, αν γίνεται. Θέλω να πω ότι πραγματικά όταν ισχύουν αυτά που λέει ο κύριος Αθανασιάδης, αν ισχύουν αυτά που δεν ισχύουν, επιδιώξαμε και ξέρετε ότι αυτό το συλλογικό όργανο και παλιότερα έχει κάνει με προγραμματικές συμβάσεις, μηχανολόγους,
είναι όλοι οι Δήμοι που πονάνε, δεν έχουν μηχανολόγους ηλεκτρολόγους. Εκεί μόνο που μπορούμε να βρούμε αποκούμπη και πιστέψαμε το κάνουμε σε κάθε περίπτωση. Σεβόμαστε τα λεφτά των δημοτών μας, πραγματικά τα φυλάττουμε σαν κόρη οφθαλμού και δεν ξοδεύουμε πουθενά. Έγιναν αυτές όλες οι επαφές που λέγατε, είδαμε ότι υπάρχει μια αντικειμενική δυσκολία, αλλά έπρεπε να προχωρήσει. Σταθείτε όμως, και θέλω να κλείσω με αυτό, στο ότι μια μελέτη η οποία αφορά ένα πολύ μεγάλο έργο, το οποίο θα χρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ ή αν θέλετε που έχει, όχι από το ΕΣΠΑ, από τον οργανισμό, από τον παλιό οργανισμό σχολικών κτηρίων, ο οποίος, μια μελέτη η οποία είχε πολλές δυσκολίες, επαναλαμβάνω, έγινε με αυτοθυσία, με πολλή δουλειά από τις παλιούς τεχνικές μας υπηρεσίες. Ευχαριστούμε κύριε Μιχαηλίδη, προχωράμε στη ψήφιση. Λοιπόν, συμφωνούμε με τη 13η αναμόρφωση. Εμείς ψηφίζουμε με την επιφύλαξη αστερίσκου ότι πρώτα να έχουμε γραπτή απάντηση από όμορους Δήμους ή από την Αντιπεριφέρεια ότι δεν δύναται να μας δώσουν. Παρακαλώ. Ότι δεν, γιατί αυτό το λέτε εσείς. Παρακαλώ. Ότι ψηφίσατε. Εγώ θέλω ότι αν αυτή τη στιγμή σας ζητήσω. Μα αυτό δεν λέω. Είπα, αυτό είναι το αιτιολογικό, ότι ψηφίζουμε με αστερίσκο, με την προϋπόθεση ότι δεν μπορούν πραγματικά, αφού γίνει το αίτημα γραπτό στην Αντιπεριφέρεια και στους όμορους Δήμους. Καλώς. Και πάρουμε την απάντηση ότι δεν μπορούν να μας εξυπηρετήσουν. Καλώς, εγκρίνεται η 14η τροποποίηση, η 13η τροποποίηση, το δεύτερο θέμα, αναμόρφωση του προϋπολογισμού με τις παρατηρήσεις του κ. Αθανασιάδη. Τρίτο θέμα, 14η αναμόρφωση του προϋπολογισμού και τροποποίηση προγράμματος εκτελεστέων έργων του Δήμου προς τις οικονομικού έτους 2015. Και αυτό είναι τυπικό, κύριε Δήμαρχε. Κύριε Πρόεδρε, η 14η τροποποίηση είναι σε απόλυτη συνάφεια με προηγούμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που έλεγε ότι θα πρέπει να πάμε, αυτή ήταν η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, μετά τη μείωση την υποχρεωτική, πάμε στην υποχρεωτική αναμόρφωση, μετά τη μείωση των ΚΑΠ, γιατί είχε συναχθεί ο προϋπολογισμός με αύξηση, με τη λογική της αύξησης 4,1, η αύξηση αυτή τελικά ήταν 1 και κάτι, δεν βρίσκω ακριβώς εδώ. Α, ήταν 4,81 η πρόβληση και με βάση αυτή την πρόβληψη από το κράτος συντάξαμε τον προϋπολογισμό. Τελικά η μηνιαία ΚΑΠ ήρθε αυξημένη κατά ούτε 1%. Προέκυψε ένα έλλειμμα 90.000, το οποίο επαναλαμβάνω αποφασίσαμε στην προηγούμενη συνεδρίαση να το βρούμε αυτό, να περιορίσουμε κατά 90.000 για να μην είναι ο προϋπολογισμός ελλειμματικός. Παρακάτω έχει τα σκέλη και τους κωδικούς που μειώσαμε ή καταργήσαμε. Και αφορά την έβρεση δηλαδή αυτών των 90.000. Λοιπόν, εγκρίνεται, είναι τυπικό. Παρακαλώ. Βλέπω εδώ, δυστυχώς πιστεύω ότι οι συνάδελφοι δεν έχουν μπροστά τους πίνακες για να μπορούμε να συνεννοούμαστε. Γιατί... Λοιπόν. Υπάρχει ένας πίνακας όπου παίρνετε κάποια ποσά από κάποιους κωδικούς που είχαν ψηφιστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο. Βλέπω ότι παίρνετε 3.000 από την καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες. Νομίζω ότι δεν έπρεπε, θα έπρεπε να ακουμπήσουμε κάποια άλλα κομμάτια. Επιχορήγηση αθλητικά σωματεία εντάξει, συμμετοχή και κεφάλαια νέα κοινοφιλή επιχείρηση εντάξει, προμήθεια υλικών διαδίρευση εντάξει, συντήρηση κοινόχρηση των χώρων προστάσεω εντάξει, μισθώματα μηχανημάτων τεχνικών εγκαταστάσεων λοιπόν 1.000 ευρώ παίρνονται από εδώ. Βλέπω το εξή που διαφωνώ εδώ, συντήρηση παιδικών χαρών Δήμου προστάσεω αφαιρείται 10.000 ευρώ. Και σα λέω, αυτή τη στιγμή είναι κάτι που σε όλα τα χωριά. Σε όλα τα χωριά υπάρχει πρόβλημα με τις παιδικές χαρές. Πήγατε, βάλατε πινακίδες, ότι δεν θεωρούνται παιδικές χαρές, ή ξηρώσαμε ή κάναμε. Λοιπόν, έχουμε την πολιτική βούληση πραγματικά να στηρίξουμε τις παιδικές χαρές. Έστω με συμβολικό ποσό κάποιες παιδικές χαρές σε κάποια χωριά. Αφαιρέσατε 10.000 ευρώ. Και μένουν οι μηδέν δηλαδή. Τι να σας πω. Δεν υπήρχαν άλλοι κωδικοί. Ήταν η πιο εύκολη κωδική αυτή. Δηλαδή, εγώ θέλω να πω το εξής, γιατί κατά καιρούς γίνεται εδώ μέσα και μας λέτε για ευαισθησίες. Δηλαδή, 3.000 για βοήθεια για απόρους, που πιθανόν μέχρι τέλος του έτους να έχουμε αυτό το φαινόμενο, πλέον βρισκόμαστε σε μια κοινωνία υποκρίση. Στον προϋπολογισμό βάλαμε 3.000 και το μηδενίζουμε 0.
Δηλαδή αν βρεθεί κάτι, κάποιος πραγματικά να έχει πρόβλημα, τίποτε, μηδέν, μηδέν, αφού το θέλετε. Και δεν λέω για τους άλλους κωδικούς που εντάξει σε αθλητικά σωματεία, σε αυτά κτλ. Αλλά πάω, συντήρηση παιδικών χαρών δεν μπορούσε να είναι. Στα χωριά μας, τα μοναδικά κομμάτια που ακόμα αντιστέκονται σε αυτήν τη λέλαπα είναι οι παιδικές χαρές που πάνε τα παιδάκια αυτά τα οποία, αν θέλετε, έχουν επιλέξει και ζουν σε αυτές τις μικρές κοινωνίες που τις έχουμε υποβαθμίσει τελείως. Και αυτό το κομμάτι, εντάξει, και αυτό το κομμάτι, να σας πω. Μην κόπτεστε όμως για ευαισθησία. Αυτά. Κύριος Χατζηκυριακίδης. Κύριε Δήμαρχε, κύριε Δημοτική Σύμβουλη, είχαμε πάρει απόφαση στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο μετά από Οικονομική Επιτροπή να περικόψουμε κατά 90.000. Το ερώτημα το δικό μου είναι καταρχήν αυτές τις 90.000 δεν τις ξαναείδα σαν Οικονομική Επιτροπή, δηλαδή δεν το συζητήσαμε σαν πίνακα, κύριε Δήμαρχε. Αλλά το βασικότερο που θα ήθελα να παρακαλέσω να δοθεί κάποια οδηγία, κύριε Δήμαρχε, στις υπηρεσίες, κάποιοι νόμοι που έρχονται και τροποποιούν προηγούμενους νόμους, να τους λαμβάνουμε γνώση, γιατί προσπάθησα σήμερα να βγάλω κάποιες φωτοτυπίες του 42-57 νόμου που έχει πολλές τροποποιήσεις κρίσιμες για την Οικονομική Επιτροπή και υπήρξε μια δυσχέρεια να βγάλω ένα αντίγραφο. Δεν ξέρω, αιτιολόγηση ήταν, δεν υπάρχει χαρτί, δεν υπάρχει. Απλά θα ήθελα τουλάχιστον όταν έρχεται ένας νόμος και αφορά τη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου και των Οικονομικών Επιτροπών, τουλάχιστον προφορικά να ενημερωνόμαστε ότι ήρθε ο τάδε νόμος για να τον ψάξουμε στο διαδίκτυο. Ευχαριστώ. Ο κύριος Δήμαρχος, αν δεν υπάρχει άλλος. Κύριε Αθανασιάδη, κανείς δεν είναι ευτυχής όταν υποχρεούται να μειώνει κωδικούς εξόδων σε ό,τι έχει σχέση την διοίκηση του Δήμου, τα έργα, τις εργασίες και οτιδήποτε πρόκειται να προσφερθεί στους δημότες. Όλη αυτή η κατάσταση, όπως γνωρίζετε, είναι απόρρια της οικονομικής κρίσης που διάγουμε. Γι' αυτό λοιπόν και ο Δήμος είναι υποχρεωμένος και για να προλάβει τα χειρότερα, μην φτάσει στο τέλος και δεν έχει κλείσει τον προϋπολογισμό του, είναι υποχρεωμένος λοιπόν να κάνει αυτές τις ενέργειες. Σε ό,τι έχει σχέση τις παρατηρήσεις σας για τις δύο κωδικούς που επιλέξαμε, για τον πρώτο να σας πω ότι μετά από ενέργειες του Δήμου Προσοτσάνης έχουμε έκτακτη επιχορήγηση από το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας για να δίνουμε στους αναξιοπαθούντες και στους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Τα χρήματα που παίρνουμε είναι πολύ περισσότερα από τις 3.000 που έχουμε. Εμείς τις βάλαμε αυτές πριν έρθουν τα χρήματα αυτά από το Υπουργείο. Κατά συνέπεια, αφού καλύψαμε τις ανάγκες, καλύψαμε σε εισαγωγικά, ποτέ δεν μπορείς να καλύψεις τις ανάγκες ανθρώπων της κοινωνίας, ειδικά αυτή την εποχή, και μέσα στην πίεση του να τροποποιήσουμε τον προϋπολογισμό μας, αφαιρούμε αυτές τις 3.000, οι οποίες, ξαναλέω, ποτέ δεν θα είναι πλεονασμός. Όλο τον προϋπολογισμό του Δήμου να αφήσεις για τους αναξιοπαθούντες και για τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη, δεν θα φτάνει. Και ό,τι έχει σχέση στις παιδικές χαρές, αντιλαμβάνεστε ότι έχουμε και μια δυσκολία. Εάν η παιδική χαρά δεν πάρει πιστοποίηση, τα χρήματα που θα ρίξει σε αυτήν να πάνε άδικα, άσκοπα. Όχι όπως βάλαμε την πινακίδα, δεν έχετε δει και καλά, ξυλώνουμε και τα χαλασμένα παιχνίδια από τις παιδικές χαρές. Και επειδή επανέρχομαι σε ένα παλαιότερο σας ερώτημα που έλεγε τι σχεδιασμό έχετε, ετοιμάζονται μελέτες για όλες τις παιδικές χαρές, αλλά ξέρετε πολύ καλά ότι μια παιδική χαρά για να γίνει όπως πρέπει να γίνει χρειάζεται πάνω από 100.000 ευρώ. Κατά συνέπεια, από κάπου έπρεπε να βρούμε τις 90.000 ευρώ και για να τις κόψουμε. Επιλέξαμε λοιπόν αυτούς τους κωδικούς. Παρακαλώ, κύριος Αθανασέλης, για τη δευτερολογία του. Λοιπόν, επειδή πάντα θέλουμε έτσι να τα περνάμε εξαπαλώνων ήχων, σας πληροφορώ ότι για να κάνεις μια παιδική χαρά στο Ανθοχώρι, και οι 10.000 είναι υπεραρκετές και να πιστοποιηθεί. Λοιπόν, μην λέμε χοντρά λόγια. Επιλέγουμε συγκεκριμένα πράγματα. Κάθε χρόνο 1, 2, 3. Και ό,τι μπορούμε να κάνουμε. Να κάνουμε όμως. Δεν αφαιρούμε. Βάλαμε 10, αφαιρούμε 10. Αυτή είναι λογική. Άμα είναι λογική, εντάξει. Και αν αφού το δέχεται το σώμα,
εγώ θα σας χειροκροτήσω. Καλά κάνετε, τους πείθετε. Πάντως δεν είναι έτσι. Είπα, ανάλογα υπάρχουν χωριά τα οποία με δύο, με μία κούνια, με ένα αυτό πιστοποιείται, με μία κούνια πιστοποιημένη. Είναι για ένα χωριό που έχει δύο παιδάκια. Δεν χρειάζεται να κάνουμε τον 100.000. Μα δυστυχώς τα λέτε με τον τρόπο που το είπατε, ότι ξέρετε για να πιστοποιηθεί χρειάζονται 100.000 μελέτες. Εντάξει, αυτά τα λέμε κάπου, γιατί όταν θέλουμε να κάνουμε, να φτιάξουμε κάτι, λέμε. Το ζητούμενο είναι ότι οι 10.000 μπορούσαν να είναι χρήσιμο εργαλείο για μικρές, για μικρούς οικισμούς. Και σας είπα, π.χ. Μικρόκαμος, Ανθοχώρη, κάποια άλλα χωριά τα οποία έχουν και πολύ λίγα παιδάκια και νομίζω ότι θα μπορούσαν να ικανοποιηθούν. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτή είναι η επιλογή σας. Εγώ δεν έχω αντίρρηση, αφού είναι επιλογή δικιά σας. Εμείς σε αυτές τις τροποποιήσεις για αυτούς τους κωδικούς δεν θα συμφωνήσουμε και δεν θα τους ψηφίσουμε τους συγκεκριμένους κωδικούς. Παρακαλώ, ο κύριος Μιχαηλίδης, για μισό λεπτό και κλείνουμε. Κύριε Πρόεδρε, ήθελα πριν να τοποθετηθεί ο κύριος Αθανασιάδης να δώσω κάποιες διευκρινήσεις, ιδιαίτερα για τον δεύτερο κωδικό που αφορά τις παιδικές χαρές. Ενδεχόμενα να είχε άλλη τοποθέτηση αν άκουγε διευκρίνηση. Λέω λοιπόν ότι ο συγκεκριμένος κωδικός, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι από τα ανταποδοτικά. Υπάρχει κωδικός από τη ΣΑΤΑ του Δήμου 10.000 και εδώ υπάρχει μια, θέλω να σας κάνω και μια ενημέρωση που αφορά στις παιδικές χαρές του Δήμου. Ήδη η τεχνική υπηρεσία μετά από έρευνα είναι στη φάση ανάθεσης σε επιστοποιημένο φορέα, ο οποίος ευελπιστούμε ότι αρχές Σεπτέμβρη θα περάσει από όλες τις παιδικές χαρές του Δήμου μας. Πέρα από αυτά, επαναλαμβάνω, τα οποία έχουμε κάνει ως εφαρμογή της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, δηλαδή πινακίδες και αποξήρωση των επικίνδυνων διαορατού οφθαλμού παιχνιδιών κτλ. Έχουμε λοιπόν συνέχεια. Δεν είναι ότι μένει ο προϋπολογισμός του Δήμου ορφανός από κωδικό παιδικών χαρών. Να κλείσω λέγοντας το εξής. Δεν είναι αλήθεια ότι με 10.000 μπορούμε να κάνουμε μια πιστοποιημένη παιδική χαρά. Αυτό σας το λέω με τη σιγουριά ανθρώπου, ή αν θέλετε η διοίκηση το έχει ψάχει και η τεχνική υπηρεσία. Είναι όμως ένα ζήτημα το οποίο αφορά όλη τη χώρα και να δούμε πώς θα το πάμε. Επαναλαμβάνω και κλείνοντας, από τον κωδικό που αφορά τη ΣΑΤΑ για το τεχνικό πρόγραμμα του 2015. Ήδη είμαστε στη φάση ανάθεσης σε επιστοποιημένο φορέα από την Αθήνα, ο οποίος στις αμέσως επόμενες ημέρες θα έρθει, θα κάνει την διαπίστευση, ή αν θέλετε θα κάνει την έρευνα στις παιδικές χαρές, θα δει ποια είναι διαπιστευμένα ή όχι και μετά προχωράμε. Λοιπόν, περνάμε στην ψήφιση το τρίτο. Μισθώματα μηχανημάτων που καταργείται, τι ακριβώς είναι, τι θα πει μισθώματα μηχανημάτων προς τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσίων? Αυτό το 30 είναι... κάθετος 62-33. Αυτός είναι ένας κωδικός ο οποίος μπαίνει, αν θέλετε, σε κάθε προϋπολογισμό. Ήταν 2.000, είδαμε ότι δεν ναι, το... Ναι, τι αφορά, τι αφορά? Μισθώματα μηχανημάτων. Ναι. Αν θα χρειαστεί κάπου... Για το επιλέξιμο της δαπάνης εννοείται, έτσι. Ναι, τι μισθώματα είναι αφήνω, τι ακριβώς, αν θα χρειαστεί κάτι έκτακτο, ας πούμε χιόνισε, πρέπει να νοικιάσουμε κάποιο αποχυνιστήρα, ξέρω εγώ, έπεσε κάτι και έκλεισε ένας δρόμος, μια γέφυρα, ένα μηχάνημα που δεν έχουμε, έτσι. Μάλιστα, σε έκτακτες κυρίως. Ευχαριστώ. Περνάμε στη ψήφιση του τρίτου θέματος, στη 14η αναμόρφωση. Παρακαλώ, εγκρίνετε? Εγκρίνουμε με μερικώς. Δεν εγκρίνουμε τους κωδικούς που καταργούν οι κωδικοί που για τα βοηθήματα στους απόρους, για τα μισθώματα μηχανημάτων, για την συντήρηση παιδικών χαρών Δήμου Προστισάνης. Μια αντιπρόταση δεν έχετε, πού θα τα πάρουμε? Αν μας καλούσατε θα σας λέγαμε πού θα τα πάρετε. Εδώ μας φέρατε ένα αυτό και μας λέτε θα παίρνουμε από εδώ. Θα σας πω από πού θα τα πάρετε. Θα σας πω από πού θα τα πάρετε. Προσέξτε να σας πω. Κάνουμε εκδηλώσεις, τις οποίες ακόμα μπορούμε να τις κάνουμε πιο λιτές. Αν θέλουμε πραγματικά να το δούμε ευαίσθητα, σας λέω, κομμάτια να ακουμπήσουν είναι θέμα επιλογών. Καλώς. Το τρίτο θέμα εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. Νομίζω είναι ομόφωνα. Ναι. Ομόφωνα έκανε μερικός ψηφίσματος. Πού είπε ο κύριος Αθανασιάδης? Λοιπόν, τέταρτο θέμα, συνένεση ΙΜΗ σε ερευνητικές εργασίες σε δημόσια ατομική έκταση 49,9 στρεμμάτων στην θέση λίασμα τοπικής κοινότητας Πετρούσας.
Υπάρχει ομόφωνη απόφαση τοπικής κοινότητας, υπάρχει απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, δεν υπάρχει καμία ένσταση από πουθενά. Εγκρίνεται ομόφωνα. Πέμπτο θέμα, έγκριση Δημοτικού Συμβουλίου για τοποθέτηση προειδοποιητικού σήματος στην οδό Λίμπου Δημοτικής Κοινότητας Προσοτσάνης. Υπάρχει και εδώ εισήγηση από τη Δημοτική Κοινότητα για να μπει ένα σήμα απογορευτικό. Έχει περάσει ποιότητα ζωής. Νομίζω ότι... Εγκρίνεται, εντάξει. Εγκρίνεται και το πέμπτο θέμα. Να πω κάτι. Αφού υπάρχει και σχετική υπόδειξη του αστυνομικού τμήματος. Ναι, ναι, ναι. Απλώς περνάει τυπικά, πρέπει να περάσει. Λοιπόν, έκτο θέμα, απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για πράτηση ημί κοινοχρήστου χώρου πλατείας Δημοτικής Κοινότητας Προσοτσάνης. Και εδώ υπάρχει μια απόφαση της τοπικής, της Δημοτικής Κοινότητας Προσοτσάνης να μην δημοπρατηθεί ο χώρος εδώ της πλατείας για ηλεκτρονικά παιχνίδια. Έχει περάσει την ποιότητα ζωής. Αν θέλουμε κάτι, μπορεί να μας ενημερώσει ο κύριος ο πρόεδρος της Προσοτσάνης. Νομίζω ότι διαβάζοντας το αποφασιστικό μέρος, κανείς δεν διαφωνεί. Πλην όμως, εδώ θα προσθέσω και κάτι ακόμα, κύριε Δήμαρχε, και αναφέρομαι και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Επειδή στην Προσοτσάνη έχουμε το εξής μειονέκτημα: η πλατεία είναι πολύ μικρή. Έτσι, δεν είναι χώρος που μπορούμε να ικανοποιήσουμε πολλές και διάφορες απαιτήσεις. Αυτό λίγο προσέξτε το ακόμα και με την ανάπτυξη των καθισμάτων, γιατί ειλικρινά νομίζω η πλατεία, το λέει και η έννοια της πλατείας, είναι να υπάρχει ένα ποσοστό τουλάχιστον το 70% της πλατείας, μην πω παραπάνω, στο 60% της πλατείας να είναι προσπελάσιμο στον κόσμο. Δηλαδή καταλαβαίνω τους επαγγελματίες, αλλά θα πρέπει να καταλάβετε ότι πάνω από τους επαγγελματίες είναι και οι δημότες, οι οποίοι θα πρέπει να το χώρο λίγο να το βλέπουν πιο προσβάσιμο. Αυτό λίγο να το δούμε έτσι, να το βασανίσουμε λίγα. Ευχαριστώ κύριε Αθανασιάδη. Ναι, συμφωνώ μαζί σας. Λοιπόν, εγκρίνεται ομόφωνα και το έκτο θέμα. Έβδομο θέμα, έγκριση ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων έτος 2014 Οικονομικής Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Προσοτσάνης. Είναι ο κύριος Δήμαρχος, είναι το τι έχει κάνει. Είναι οι αποφάσεις της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, νομίζω ότι δέχεται η ανάπτυξη. Εγκρίνεται το 7ο θέμα. Έτσι κι αλλιώς περνάνε στην απόφαση. 8ο θέμα, απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου επί διοικητικής αποβολής του κυρίου Αντωνιάδη Κωνσταντίνου από το με αριθμό 871 αγροτεμάχιο, έκταση 4.750 τετραγωνικά μέτρα του αγροκτήματος τοπικής κοινότητας περιχώρας. Παρακαλώ, κύριε Δήμαρχε. Μετά το γεγονός ότι ο κύριος Αντωνιάδης μας είχε φέρει εδώ πέρα ένα συμβόλαιό του και αν θυμάστε είχαμε αναβάλει το ζήτημα και το δώσαμε σε δικηγόρο να αποφανθεί. Η γνωμοδότηση λοιπόν της δικηγόρου που αναθέσαμε αναφέρει ρητά ότι είναι βέβαιο και ασφαλές το δικαίωμα κυριότητας του Δήμου Προσοτσάνης ως καθολικού διαδόχου του Δήμου Συταγρών επί του 871 αγροματεμαχείου έκτασης 4.750 στη θέση Καρατοπράκη αγροτικής περιοχής περιχώρας. Θεωρεί λοιπόν ο συνεργάτης εν προκειμένου ο δικαιονομικός σύμβουλος εδώ ότι αυτό και από νομικής απόψεως είναι κυριότητας του Δήμου Προσοτσάνης και έτσι προτείνεται στο Δημοτικό Συμβούλιο η διοικητική αποβολή του κυρίου Αντωνιάδη. Παρακαλώ. Ναι. Παρακαλώ, ο κύριος Αντωνιάδης, από ό,τι καταλαβαίνω, δεν τον ξέρω κιόλας, τον κύριο, συμβόλαιο που το έχει αγοράσει. Δεν είναι. Φαντάζομαι ότι αυτό το συμβόλαιο στηρίζεται κάπου. Δηλαδή από αυτόν που το έχει αγοράσει, μήπως από αυτόν που το έχει αγοράσει, του είχε παραχωρηθεί. Και έχει παραχωρητήριο, το είδαμε αυτό το πράγμα. Γιατί συμβαίνουν τέτοια πράγματα, ειδικά επειδή δεν ενημερώνουν τα κτηματολόγια, δεν τα ενημερώνουν, κάνουν μεταβολές και δεν τα ενημερώνουν. Με συνέπεια, όταν κάναμε τις μεταβιβάσεις, εμείς, γιατί αν θυμάμαι καλά, εμείς κάναμε τις μεταβιβάσεις, πήγαμε εκεί και πήραμε από τη Διεύθυνση Γεωργίας τον πίνακα μεταβολών, όπως μας το έδωσε, το κάναμε. Πλην όμως, αν αυτοί είχαν ενημερώσει τον πίνακα μεταβολών τους, δεν θα φτάναμε σε αυτή τη φάση να αντιμαχόμαστε με κατοίκους της περιοχής αυτής. Γι' αυτό θέλω να πω, εάν έχει παραχωρητήριο ο προκάτοχος από αυτό που το έχει αγοράσει ο Αντωνιάδης, πώς το λέμε, αν έχει ο προκάτοχος του παραχωρητήριο, σημαίνει ότι κάποιος δεν έχει κάνει καλά τη δουλειά του και πιθανόν να είναι η υπηρεσία της Διεύθυνσης Γεωργίας. Από την έρευνα που έγινε από την νομική σύμβουλο, ο Δήμος φαίνεται ότι είναι
είναι ιδιοκτήτης του εν λόγω ακινήτου σύμφωνα με το 23565 κάθετος 15-10 συμβόλαιο διανομής. Κατά συνέπεια το δικό τους ό,τι προσκομίζουν, τώρα αυτοί μπορεί να προσκομίζουν κάτι, Θεόδωρε, φαίνεται ότι δεν είναι ενισχύ. Κατά συνέπεια, αν, με συγχωρείς, αν επιθυμεί ο ιδιώτης ή αν δεν δέχεται τις αιτιάσεις μας, ας κινηθεί νομικά για να διεκδικήσει αν. Ναι, ναι. Η έρευνα έγινε από το δικηγόρο. Κατάλαβα. Ο δικηγόρος απάντησε σαφέστα. Λέει ότι είχαμε το συμβόλαιο διανομής. Το ξέρω, εμείς το κάναμε. Το θέμα είναι όμως, σας είπα ότι το συμβόλαιο διανομής εμείς το κάναμε σύμφωνα με τον πίνακα που μας δώσανε. Οι πίνακες αυτοί πιθανώς να μην είναι ενημερωμένοι. Γιατί υπάρχουν πολλές φορές με απόφαση της Διεύθυνσης Γεωργίας της τότε, ας πούμε, μεταβιβάζανε δίναν τίτλους κυριότητος σε κάποιους. Λοιπόν, εάν αυτός έχει τέτοιον τίτλο κυριότητος που είναι από την αυτήν, σας λέω, γιατί να ταλαιπωρούμε εμείς τον κάθε πολίτη. Είναι πολύ. Και είναι αρκετοί, εγώ θα έλεγα, δηλαδή αν αυτοί μας φέρουν, να καλέσουμε αυτούς και να τους πούμε, εσείς το αγοράστε, βεβαίως, γιατί δεν το πήραν από κάπου, το αγοράστε. Αυτός που το είχε, τα απέκτησε με κάποιον τρόπο. Εάν είχε παραχωρητήριο από τη Διεύθυνση Γεωργίας, μην τους ταλαιπωρούμε κι εμείς. Να τα βάλουμε κάτω, να πούμε ότι υπάρχει λάθος, ας πούμε, των υπηρεσιών και να το τελειώνουμε. Δηλαδή τώρα εμείς, επειδή είμαστε ισχυροί και είμαστε από την πλευρά των ισχυρών, γιατί να ταλαιπωρούμε κάποιους και τους βάζουμε να ξοδεύουν. Έτσι, ακριβώς επειδή δεν έχουμε τέτοια πρόθεση, εγώ πιστεύω ότι είναι καλό και φρόνιμο να καλέσουμε αυτούς τους ανθρώπους, να τους πούμε, πριν τη διοικητική αποβολή μπορούμε να την κάνουμε ανά πάση στιγμή. Εμείς είμαστε από την πλευρά του ισχυρού. Να μας φέρουν αυτό το χαρτί. Εάν έχουν παραχωρητήριο, μην τους ταλαιπωρούμε, ρε παιδιά. Αυτό θέλω να πω. Τίποτε παραπάνω. Παρακαλώ, κύριος Μεσονύχτης, λίγο ένα. Προς ενημέρωση. Οι κτηματολογικοί πίνακες της Διεύθυνσης Γεωργίας είναι πλήρως ενημερωμένοι. Ό,τι μεταβολή γίνεται από τη Διεύθυνση Γεωργίας, αυτομάτως γίνεται και στους πίνακες, και στους κτηματολογικούς πίνακες και στους τοπογραφικούς πίνακες. Επομένως, εάν κάποιος ιδιώτης έχει κάποιο θέμα με κάποια αμφισβήτηση αγροτεμαχίου ή οποιαδήποτε ακινήτου, μπορεί να απευθυνθεί στη Διεύθυνση Γεωργίας και να αποκαλέσει αυτός την αναμόρφωση του πίνακα. Ο Δήμος Συνταγρών τότε καλώς πήρε τα στοιχεία από τη Διεύθυνση Γεωργίας, την τότε Διεύθυνση Γεωργίας, με τους κτηματολογικούς πίνακες που ήταν ενημερωμένοι. Το ξαναλέω γιατί έχουμε πάρα πολλές φορές έρευνα στους κτηματολογικούς πίνακες της Διεύθυνσης Γεωργίας και μόνο από εκεί μπορεί να βγάλει άκρη. Και από εκεί και πέρα, αν υπάρχει κάποια αμφισβήτηση από ιδιώτη και έχει κάποιο σοβαρό λόγο να αμφισβητήσει αυτούς τους πίνακες, μπορεί να κινήσει ο ίδιος τη διαδικασία. Καταλαβαίνω, επειδή μιλάμε για Διεύθυνση Γεωργίας Σερών. Έτσι, δεν μιλάμε για δράμας. Και επειδή εκεί έχουν δει πολλά τα μάτια μου, σας λέω, θα δείτε και δύο τίτλους σε διαφορετικούς ανθρώπους. Και σας λέω, αν Διεύθυνση Γεωργίας έχει παραχωρήσει με τίτλο κάποιον, αυτό θέλω να πω. Γιατί να τον ταλαιπωρούμε. Πιο απλό είναι να τους πούμε, ξέρεις, φέρε τον τίτλο αυτόν που πήρες. Αν το φέρει, γιατί να το αφισβητήσουμε. Ο Δήμος δεν μπορεί να κάνει έλεγχο νομιμότητας τίτλου. Αν αυτός ο τίτλος είναι νόμιμος και να κάνει αντιπαραβολή με στοιχείων με τους κλιματολογικούς πίνακες, γιατί εκεί μέσα μπορεί να υπάρχουν και διορθώσεις, μπορεί να υπάρχουν αποφάσεις νομάρχη με τις οποίες άλλα αγροτεμάχια τα παίρνει πίσω, τα δίνει σε κάποιους άλλους. Δηλαδή όλα αυτά είναι δουλειά της Διεύθυνσης Γεωργίας. Ο Δήμος δεν μπορεί να κάνει αυτό τον έλεγχο. Όχι μάλλον ο Δήμος, οποιοδήποτε νομικός θα κάνει έναν έλεγχο των στοιχείων που έχει στους κλιματολογικούς πίνακες. Αυτό μόνο και αν είναι μεταγεγραμμένο στο υποδικό φυλακείο. Παρακαλώ, κύριε Χατζηκυριακίδη, και κλείνουμε. Καλά πάμε σήμερα, κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν, απλά ήθελα να ρωτήσω για το συγκεκριμένο θέμα. Λοιπόν, σήμερα καλά πάμε. Ήθελα να ρωτήσω εάν ενημερώθηκε ο Αντωνιάδης, πώς το λένε, και ένα δεύτερο, μήπως πρέπει να κάνουμε εμείς επιστολή, επειδή ξέρουμε την ιστορία, είναι 5-6 νομίζω τέτοια θέματα, να κάνουμε σαν Δήμος μία επιστολή στη Διεύθυνση Γεωργίας για να έχουμε επίσημο χαρτί από αυτούς το ότι απάντη. Κύριε, κύριε.
Παρακαλώ, παρακαλώ, όχι διάλογο. Ακούστηκαν. Ακούστηκαν οι απόψεις. Υπάρχει η γνωμοδότηση της δικηγόρου. Περνάμε στη ψήφιση του θέματος. Λοιπόν, συμφωνούμε με τη διοικητική αποβολή. Η δικιά μας η άποψη είναι ότι δεν συμφωνούμε με τον τρόπο αυτόν, γιατί πιστεύουμε ότι ο κάθε, αν θέλουμε σήμερα σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς να προστατεύσουμε και τους δημότες μας και τον κάθε πολίτη, δεν είναι τίποτε για μας και δεν κοστίζει να του στείλουμε αλληλογραφία και να τον πούμε φέρε μας τα στοιχεία σου. Και αν εκείνος, από εκεί θα φάνουν τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή μας, εάν είναι ισχυρά ή όχι. Εάν δεν είναι ισχυρά, δεν το συζητάμε. Το μόνο εύκολο είναι να κάνουμε διοικητική αποβολή. Άρα η δικιά μας η άποψη είναι συγκεκριμένη. Θα έλεγα να το δώσουμε αναβολή, αν δεν έχει αντίθετη άποψη στο σώμα, και να ζητήσουμε από τον συγκεκριμένο Αντωνιάδη, αν έχει ισχυρά χαρτιά, να μας τα παρουσιάσει και να τελειώνει το θέμα. Λοιπόν, μισό λεπτό. Ζητάτε αναβολή του θέματος? Λοιπόν, μισό λεπτό. Θα μπει σε ψηφοφορία αν συμφωνώ με την αναβολή. Ζητάει ξανά αναβολή. Έχει δικαίωμα να ζητήσει αναβολή. Λοιπόν, αιτιολογήσω γιατί ζητάω αναβολή. Γιατί να σας πω κάτι. Το να ταλαιπωρείται ένας πολίτης είναι το μόνο εύκολο πράγμα. Και ξέρετε τι κακό πράγμα είναι. Όλοι θα το νιώσετε αυτό. Καμιά φορά θα πάτε σε μια υπηρεσία και αυτός που καλύπτεται από την πλευρά του καθίσματος και να σε κοιτάει αδιάφορα. Μην είμαστε κι εμείς σε αυτήν την κατάσταση. Η Δήμη. Παρακαλώ, η κυρία Διευθύντρια μπορεί να βοηθήσει λίγο την Ελλάδα. Ναι, ορίστε, πιθανό να μας βοηθήσει. Τη διαδικασία να βοηθήσει η κυρία Διευθύντρια. Παρακαλώ, στο μικρόφωνο. Αυτά τα στοιχεία δόθηκαν στη δικηγόρο, τα συμβόλαια. Τα στοιχεία αυτά, τα συμβόλαια του Αντωνιάδη, όλα, και τα δικά μας, γιατί και εμείς είχαμε τίτλους, δόθηκαν στη δικηγόρο, η οποία γνωμοδότησε με βάση αυτά. Και κατόπιν έβγαλε και λέει ότι είναι βέβαιο, γιατί ήταν προγενέστερο το δικαίωμα του Δήμου και μετά, δηλαδή τα στοιχεία που είχαμε, ήταν... Η μεταβίβαση στον άλλον έγινε μεταγενέστερα. Τώρα ερώτηση να κάνω, έτσι, για να καταλάβω. Δηλαδή, μεταγενέστερα έρχεται η Διεύθυνση Γεωργίας και παραχωρεί, δηλαδή τι φταίει ο άλλος, έκανε και συμβούλιο, θέλω να σας πω, το καταλαβαίνετε δηλαδή. Δηλαδή καταλαβαίνετε πώς ταλαιπωρείται ένας οποιοσδήποτε πολίτης. Δηλαδή δεν έκανε χρησικτησία, το έρχεται διεύθυνση Γεωργίας και μεταγενέστερα παραχωρεί. Δηλαδή, η γνωμοδότηση της νομικού, η οποία έχει κοινοποιηθεί στον κύριο Αντωνιάδη, λέει ότι πρέπει να απευθυνθεί στην Ομαρχία Σερών προκειμένου να ζητήσει την απόδοση σε αυτόν άλλο αγροτεμαχείο. Η γνωμοδότηση έχει κοινοποιηθεί. Διότι το υπαριθμόν 871 αγροτεμάχιο ανήκει με νόμιμο προγενέστερα μεταγεγραμμένο προγενέστερα αρχαιότερο τίτλος του Δήμου Προστσάνης. Έχει δοθεί οδηγία στον κύριο Αντωνιάδη. Προγενέστερη η κυριότητα του Δήμου. Ναι. Προγενέστερη. Νωρίτερα το είχε. Το συμβόλαιο που έχει κάνει, όμως το έκανε πάλι με απόφαση της Διεύθυνσης Γεωργίας. Αυτό θέλω να σας πω. Λοιπόν, μήπως... Αυτό έχει γίνει. Λοιπόν, μήπως με αυτό... Εμείς, δηλαδή, νωρίτερα είχε δώσει, το είχε παραχωρήσει στο Δήμο Συνταγών τότε, στην τέως κοινότητα, ας πούμε, περιχώρας, και μεταγενέστερα ξαναπαραχωρεί η Διεύθυνση Γεωργίας. Το ίδιο κομμάτι σε έναν ιδιώτη. Αυτό λέει. Λοιπόν, παρακαλώ. Αυτό λέει. Όχι. Λοιπόν, παρακαλώ, όχι διάλογο, εξαντλήθηκε το θέμα. Κύριε Αθανασέδη, εξαντλήθηκε το θέμα, φαντάζομαι. Εγώ έχω την εντύπωση ότι βοηθάμε το να κάνουμε διοικητική αποβολή, γιατί μήπως με αυτό το στοιχείο πάει και ζητήσει κάτι άλλο και δικαιωθεί. Και πάρει κάτι. Μήπως το βοηθάμε και όλα στον ιδιώτη. Ο κύριος Κατζήτης που είχε αντίστοιχη υπόθεση, είχε γίνει διοικητική αποβολή, ακριβώς ίδια. Έγινε διοικητική αποβολή, την προσέβαλε στα δικαστήρια και δικαιώθηκε ο Δήμος Προστσάνης. Τώρα το τι θα εξελιχθεί δεν μπορώ να σας πω, αλλά αυτή τη στιγμή έχουμε απόφαση για αντίστοιχο δικαστήριο, το οποίο απέβαλε τον κύριο Κατζήτη. Δηλαδή δικαίωσε το Δήμο και δικαστικά. Δικαιώθηκε ο Δήμος, ότι είναι δικό του. Προχωράμε στην ψήφιση του θέματος.
Λοιπόν, αποφασίζουμε, κύριε Αθανασιάδη, μήπως τίποτε άλλαξε σε αυτά που... Να σας πω κάτι. Αυτό που άλλαξε είναι ότι οι υπηρεσίες, και το λέω με λύπη, είναι οι κρατικές δημόσιες υπηρεσίες, οι οποίες δώσανε δύο τίτλους, προγενέστερα και μεταγενέστερα, που δεν φταίει ο πολίτης. Γι' αυτό κιόλας αναγκαζόμαστε και ψηφίζουμε παρόν. Λοιπόν, κατά πλειοψηφία παρόν η παράταξη του κυρίου Αθανασιάδη. Το 8ο θέμα. Λοιπόν, είναι ένα το θέμα αντικατάσταση μελών Διοικητικού Συμβουλίου, νομικού προσώπου, σχολική επιτροπή, πρωτοβάθμια εκπαίδευση, δημοπροσθένεια. Κύριε Τσαουσίδη, για πέστε μας ποιοι φύγαν και ποιοι μπαίνουν. Ναι, έχετε, κύριε Θανασιάδη και κύριε συνάδελφοι, ένα πίνακα μπροστά. Θα, σύμφωνα με τον πίνακα, παίρνουν τέσσερις θέσεις. Για να ακουστούν τα ονόματα. Τα ονόματα να ακουστούν για να καταγραφούν. Λοιπόν, στη θέση του κυρίου Αντωνίου Αντώνιου και κυρίου Κωνσταντινίδη Δημήτριου, και στη θέση του κυρίου Βελίκη Στέρκιου μπαίνουν αναλόγως ο κύριος Δημήρογλος Παντελής, Χαραλαμπίδου Φρόσος τακτικά, Γερακάκη Παναγιώτη και Καραφούνης Δημήτρης ως αναπληρωματικά μέλη. Λοιπόν, συμφωνούμε ομόφωνα για την αντικατάσταση των μελών στο ένα το θέμα. Ναι, ναι, συμφωνούμε. Δέκατο θέμα, έγκριση 35/2015, απόφαση του νομικού προσώπου Δημοσίου Δικαίου Δήμου Προστιάνης περί εκτέλεσης του προϋπολογισμού νομικού προσώπου Δήμου Προστιάνης κατά το Β' τρίμηνο οικονομικού έτους 2015. Υπάρχει η σχετική εισήγηση. Ο κύριος Μεσονύχτης, αν έχει να πει κάτι, παρακαλώ. Τις 50.000 ευρώ που λέω δεν είχαμε μπορέσει να τις πάρουμε λόγω capital control, τις πήραμε εκ των υστέρων με επιταγή. Επομένως είμαστε σύμφωνα με τον προϋπολογισμό. Με αυτά που είχαμε προϋπολογίσει είναι 300, βγαίνει μάλιστα και λίγο παραπάνω, βγαίνει 352 χιλιάρικα. Ενώ είχαμε προϋπολογίσει 350. Παρακαλώ, κάποιος εγκρίνεται ομόφωνα το 10ο θέμα. 11ο, διάθεση και ψήφιση πίστοση για απόδοση στη ΔΕΔΙΕ. Απόδοσή της στη ΔΕΔΙΕ. Παρακαλώ, κύριε Μιχαηλίδη, υπάρχει και εδώ εισήγηση σχετική, είναι δύο κολόνες. Κύριε Πρόεδρε, δεν ξέρω αν πρέπει να προσθέσω κάτι. Συμφωνούμε. Δεν ξέρω, λέει, αν θέλει. Ναι, επειδή δεν ξέρω, θα τον πω. Παρακαλώ, κύριε. Λοιπόν, στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο είχε γίνει μια τροποποίηση του προϋπολογισμού, αν δεν κάνω λάθος, έτσι. Και πήραμε 2.200,22 ευρώ από τον κωδικό KA30-7336.06 που ήταν από 10.000, έγινε ένα έργο και μετά πήραμε τις 2.200 και κάναμε για την τοποθέτηση στήλων δικτύου ΦΟΠ στην Αργυρούπολη. Ήμουν αυτός που σας είπα ότι αυτά τα χρήματα της ΣΑΤΑ είναι για έργα και αδικείται αυτόν τον οικισμό βάζοντας χρήματα της ΣΑΤΑ για να βάλουν κολόνες. Αναλογικά όλα τα τοπικές κοινότητες δικαιούνται να καλύψουν από τον κωδικό των επεκτάσεων ηλεκτροδότησης και τα λοιπά, δικαιούνται ένα συγκεκριμένο ποσοστό και σε σημεία που υπάρχει πρόβλημα επέκταση να γίνουν. Είχατε πει εσείς ότι βεβαίως παίρνουν αυτά τα χρήματα και βάζουν και άλλες 2.000 ευρώ από το αυτό, που σημαίνει 4.200,22 θα πρέπει να γίνει. Έτσι, εν πάση περιπτώσει, κάπου και γύρω. Αυτό το ενισχύεται με άλλες 2.000 για να βάλετε 4 κολόνες. Λοιπόν, βλέπω εγώ εδώ ότι πήρατε εσείς τις 2.200,22 και κάνετε επέκταση δικτύου ΦΟΠ τοποθετώντας δύο στήλους. Μιλούσατε την προηγούμενη φορά για 4 στήλους. Ποιο είναι το σωστό, οι 4 ή οι 2? Παρακαλώ, κύριος Μιχαηλίδη, να απαντήσει. Λοιπόν, το σημερινό θέμα αφορά ένα αίτημα και δεν το κάναμε εμείς. Ένα αίτημα της τοπικής κοινωνίας του Προέδρου. Το υπόλοιπο που είχαν από τη ΣΑΤΑ τους ήταν πάνω από 2.200 που χρειάζεται για την επέκταση με δύο στήλους, να γίνει επέκταση με δύο στήλους. Επαναλαμβάνω, αυτό ήταν αίτημα της Αργυρούπολης. Είναι από το συγκεκριμένο κωδικό αυτή η επέκταση που αφορά το υπόλοιπο από το έργο το οποίο είχε αφήσει το συγκεκριμένο υπόλοιπο. Η επέκταση των άλλων δύο στήλων είναι από τον κωδικό
ο οποίος αφορά όλο τον Δήμο. Είναι το γενικό κώδικο, δηλαδή τον 35. Ναι, είναι. Το θέμα είναι το εξής, ότι έχει γίνει άλλη μελέτη. Μελέτη, έτοιμα στη ΔΕΗ. Ναι, ναι, για 4 στήλους. Ναι. Γιατί εδώ, επειδή αυτό εδώ το, της ΔΕΗ, η απάντηση είναι για 2 στήλους. Επαναλαμβάνω, η απάντηση για τα 2 είναι από τον κωδικό του συγκεκριμένο. Ναι, εντάξει, καταλαβαίνω. Τα άλλα 2 είναι από τη ΣΑΤΑ του Δήμου, από το, από το πρόγραμμα, από το πρόγραμμα. Ναι, ναι, και θέλω να πω και το εξής. Η αναλογικότητα, η κάλυψη ανοιγών, οι προτεραιότητες κτλ. Μέσα σε αυτό το πνεύμα της λογικής, η Αργυρούπολη, να το πω, πήρε μέσα εισαγωγικά επέκταση 2 στήλων. Δηλαδή θα γίνουν 4 κολόνες τα μόνικα. Δηλαδή έχουμε άλλη μία μελέτη για άλλες 2 κολόνες, από ό,τι κατάλαβα. Άλλο ένα αίτημα για άλλους 2 στήλους. Ναι. Το οποίο έχει έρθει αυτό το αίτημα. Το αίτημα προς την Δήμαρχο. Πέρασε, στο προηγούμενο αυτό πέρασε. Πέρασε. Και ήταν από τα γενικά και αυτό είναι. Εκείνο ήταν από τα γενικά, κύριε Αθανασέφη, και αυτό είναι από τη ΣΑΤΑ, όπως μου ζήτησε ο πρόεδρος του χωριού. Μάλιστα. Εγκρίνεται ομόφωνα. Λοιπόν, το 11ο θέμα εγκρίνεται ομόφωνα. Η διάθεση και η ψήφιση πίστωσης. Το 10ο θέμα, έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής οριστικής παραλαβής στο έργο αισθητική αναβάθμιση χώρου αναψυχής στη θέση εργοστάσιου δημοτικής κοινότητας Προστσάνης. Είναι παραλαβή έργο, δεν ξέρω αν υπάρχει τίποτε. Υπάρχει, εγκρίνεται, το 12ο εγκρίνεται ομόφωνα. 13ο, χορήγηση πρώτης παράτασης συμβατικής προθεσμίας για εργασία συντήρησης αγροτικών οδών Δήμου Προστσάνης. Παρακαλώ, κύριε Μιχαηλίδη. Σε προηγούμενη συνεδρία έχει ψηφιστεί η συγκεκριμένη ανάθεση εργασίας που αφορά τη συντήρηση της αγροτικής οδοποιίας του Δήμου μας. Υπήρχε χρονοδιάγραμμα της σύμβασης για λόγους που επικαλείται, αλλά κυρίως για λόγους capital control. Δεν μπόρεσε ο άνθρωπος να, στο προβλεπόμενο διάστημα, να κάνει τις εργασίες οι οποίες προβλέπονταν στην υπογραφή της σύμβασης και ζητάει παράτηση ενός μήνα. Παρακαλώ, κύριος Χατζικυριακίδης. Θα ήθελα να ρωτήσω, όσον αφορά τον τίτλο «Εργασίες συντήρησης», είχαμε πει ότι θα είναι το μηχάνημα που θα κάνει αποξέσεις και λοιπά. Έχει και αμοχαλικοστρώσεις το έργο αυτό, ένα. Και δύο, κάπου μέσα λέει «λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών». Έχω την εντύπωση ότι οι δυσμενείς εντός παρεθέσεις βροχές θα ξεκινήσουν από εδώ και πέρα, άρα να τον πιέσουμε να ολοκληρώσει. Συνάδελφε, είναι μόνο εργασίες. Θέλω να σας θυμίσω και την αν θέλετε, το αντικείμενο των εργασιών του είναι με γκρέιτερ διαμορφωτή γεών στο αγρόκτημά μας, επαναλαμβάνω, και όχι στον ορεινό όγκο. Διαμορφώνει τους δρόμους, οι οποίοι είναι εκατοντάδες χιλιόμετρα στο μεγάλο αγρόκτημά μας. Δεν περιλαμβάνει αυτή η ανάθεση εργασιών ούτε υλικά ούτε τίποτε άλλο. Ο λόγος όντως, ο οποίος συγείται πέρα από τα capital control, λέει οικονομική πολιτική κρίση, ο άνθρωπος κάπως έτσι το καταλαβαίνει. Ναι, ναι. Και ήθελε να ενισχύσει με τον καιρό, ο οποίος, εντάξει. Αλλά κυρίως αυτό είναι και. Κύριε Αθανασιάδη, παρακαλώ. Λέγω την προσοχή του Δημοτικού Συμβουλίου, γιατί εδώ θέλω να σας αποδείξω κάποια πράγματα που γίνονται εδώ μέσα και πώς φεύγουν για τις πλαγίες οδού και έρχονται και τα έχουμε μπροστά μας. Λοιπόν, προς τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, κοινοποίηση αντιδήμαρχου Προστσάνης Μιχαηλίδη Κωνσταντίνου, χορήγηση πρώτης παράτασης συμβατικής προθεσμίας για τις εργασίες συντήρησης αγροτικών οδών Δήμου Προστσάνης. Κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ πως συμπεριλάβετε στην ημερήσια διάταξη του επόμενου Δημοτικού Συμβουλίου το παρακάτω θέμα. Πρώτης παράτασης συμβατικής προθεσμίας για εργασίες συντήρησης αγροτικών οδών Δήμου Προστσάνης. Σας διαβιβάζομαι την υπαριθμό 12565/3/8 του 2015, αίτηση του αναδόχου του έργου που αναφέρεται στο θέμα για την χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών, βροχές και της πολιτικής οικονομικής κατάστασης. Εδώ αυτή είναι η εισήγηση της προϊσταμένης αρχής, όπου και αυτή, άθελά της ή θελημένα, δεν ξέρω, προσέξτε,
της αίτησης της αναδόχου του έργου που αναφέρεται για την χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης αίτησης του αναδόχου του έργου, προσέξτε. Λοιπόν, τώρα παίζουμε με τις λέξεις. Καλώς. Λοιπόν, θέλω να μου πείτε το εξής. Στις 29 Απριλίου του 2015 που είχαμε Δημοτικό Συμβούλιο εδώ και όταν ήρθε το θέμα ως τροποποίηση του προϋπολογισμού, ήμουν αυτός που τότε και αποχώρησα και σας είπα το εξής, ότι δεν υπάρχει εισήγηση των τεχνικών υπηρεσιών ότι αυτό είναι εργασία. Ο κύριος Δήμαρχος μας διαβεβαίωσε ότι έχει την τεχνική εργασία στο σιρτάρι του και τον είπα φέρτε το, λέει είναι κλειστά. Δεν μας το φέρε. Υπήρχε. Εγώ θα σας πω το εξής. Και το είχα πει αυτό γιατί προσέξτε το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει και την απόφασή του εκτελούν. Παρασύραμε το Δημοτικό Συμβούλιο σε αυτό το θέμα και ψήφισε ότι είναι εργασίες χωρίς να έχει την έκθεση των τεχνικών υπηρεσιών. Οι τεχνικές υπηρεσίες στις 18 Πέμπτου, προσέξτε εμείς πήραμε απόφαση στις 29 Απριλίου του 2015 και μετά στις 18 Πέμπτου τον επόμενο μήνα πάμε με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και λέμε τις τεχνικές υπηρεσίες, προσέξτε, εκτελέστε αυτές τις εργασίες. Και κάθεται και κάνει μια τεχνική περιγραφή. Εδώ η τεχνική περιγραφή πρέπει να έρχεται εδώ για να αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο. Άρα κύριε Δήμαρχε, δεν είχατε εσείς καμία τεχνική έκθεση. Παρασύρατε, μας είπατε ψευδώς ότι έχετε στο γραφείο σας και δεν το είχατε. Και αποδεικνύεται από τα έγγραφα και από τις ημερομηνίες. Πάμε παραπέρα. Μιλάτε τεχνική έκθεση και λέει ότι θα κάνουμε συντήρηση των αγροτικών δρόμων με grader. Όταν εμείς στον Δήμο μας έχουμε δύο grader και μόνιμο οδηγό. Και πετάνε στον αέρα 24.000 συν ΦΠΑ. Λοιπόν, αυτή είναι η οικονομία που κάνετε στο Δήμο. Και έπιασε τώρα μάλιστα, επίσης να σας πω και κάτι ακόμα. Όταν θέλουμε να συντηρήσουμε κάποιους δρόμους, πρέπει, δεν συντηρούμε έτσι φανταστικά, έτσι γιατί θέλουμε ή γιατί γουστάρουμε, πρέπει μέσα να βάλουμε χάρτες, όλοι παντού υπάρχουν χάρτες, οι δρόμοι κτλ. Και σημειώνουμε ποιοι είναι αυτοί οι δρόμοι. Πώς λέμε κάποιος μπορεί να σας παρακολουθεί. Τι είναι, κάποιος είναι κανείς μάντης. Ακόμα και η Επιτροπή Παραλαβής, αυτή που παραλάβα, γιατί ένα κομμάτι πληρώθηκε. Έχει μέσα χάρτες. Μπορούμε να δούμε, δηλαδή, κάποιος μπορεί να ελέγξει την κατάσταση. Ποιος δρόμος. Δηλαδή η τεχνική υπηρεσία που έχει κάνει την τεχνική περιγραφή και η οποία βλέπω εντέχνως καινούργια υπάλληλος. Όχι, γιατί οι υπάλληλοι καταλάβανε κάτι γίνεται και κάνανε στην άκρη. Βάλανε καινούργια υπάλληλο και συντάσσει ένα αυτό και λέει αόριστα η ώρα τόσο, εκείνο τόσο και τα δύο. Και λοιπόν, επίσης θα σας πω και κατά ακόμα, αυτές τις εργασίες θα πρέπει να ξέρετε ότι τις αναθέτει απευθείας ο Δήμαρχος, και τις παρακολουθεί ο Δήμαρχος. Εκτός και αν μεταβιβάσει τις αρμοδιότητες σε κάποιον να πει ότι ξέρεις αντιδήμαρχος, παρακολουθείς αυτά κτλ. Και σας είπα, όπου σε κάθε πράγμα πρέπει να υπάρχει χάρτης, να ξέρουμε πού γίνονται, πότε γίνονται και όχι αόριστα πράγματα. Γιατί συνεχίζεται την αοριστία. Και αυτό ακριβώς το κομμάτι το καταγγέλλω. Δηλαδή, φτάσαμε σε σημείο να έχουμε δύο μέτρα εμείς στο Δήμο, να έχουμε χειριστεί, να περνάει και το καλοκαίρι. Συνήθως αυτά τα πράγματα στους αγροτικούς δρόμους συντηρούμε μετά από το χειμώνα για να πάει κάποιος να καλύψει. Και ζητάμε παράταση να πάμε πότε. Λοιπόν, κάπου έχω την αίσθηση ότι κάτι δεν πάει καλά. Ή στραβός είναι ο γυαλός ή στραβά αρμενίζουν. Παρακαλώ ο κύριος Μιχαηλίδης. Κύριε Πρόεδρε, αν μου δώσετε το δικαίωμα, θα απαντήσω επί της ουσίας, αν και σήμερα, αν και αυτά τα πράγματα τα έχουμε κουβεντιάσει και σε προηγούμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά και στην Οικονομική Επιτροπή, όπου ψηφίστηκε η σχετική πίστοση. Επαναλαμβάνω, αν μου δώσετε το δικαίωμα, θα απαντήσω επί της ουσίας. Για ένα λεπτό, γιατί το θέμα αυτό έχει εξαντληθεί. Έχουμε παράταση, επειδή πήρε το λόγο. Αλλά θέλω λίγο την ανοχή σας. Σε ένα λεπτό θα πάρει. Θα προσπαθήσω λοιπόν να είμαι σύντομος και να απαντήσω κωδικοποιημένα στα ερωτήματα που έβαλε ο κ. Αθανασιάδης. Ερώτημα πρώτο, αν είναι έργο ή εργασία. Είναι εργασία, κ. Αθανασιάδη, το έχουμε πει και σε προηγούμενη συνεδρίαση. Υπάρχει νομολογία
του ελεκτικού συνεδρίου, αν θέλετε να την ενεχηρήσω τώρα, η συντήρηση αγροτικών δρόμων του Δήμου, ο καθορισμός Σταύρων κτλ. Κτλ. Η απόφαση 56-2008, πράξη του 7ου τμήματος του ελεκτικού συνεδρίου. Αυτό είναι εργασία. Είναι στη διάθεσή σας. Τώρα, σε ό,τι αφορά το ποσό, όπως ξέρετε, δεν μπορεί να είναι 24 σαν ΦΠΑ. 24 είναι εκ του νόμου με το ΦΠΑ. Σε ό,τι έχει να κάνει την υλοποίηση, την εφαρμογή, ή αν θέλετε να πιάσουμε πιο μπροστά, σε ένα ουσιαστικό ερώτημα, το οποίο υποθέτω ότι το βάζετε καλοπροαίρετα και θα το βάζει ο κάθε συμπολίτης μας. Αφού έχουμε μηχανήματα, έχουμε χειριστές, γιατί να κάνουμε την ανάθεση αυτή σε ιδιώτη? Λοιπόν, θέλω να πω το εξής, ότι εμείς ασκώντας διοίκηση, βιώνοντας τα καθημερινά προβλήματα των συμπολιτών μας έτσι όπως εκφράζονται μέσα από τις τοπικές κοινωνίες και δια των προέδρων τους, με αιτήματα αυξημένα και πολλές φορές επίγοντα. Ξέρετε, το αγρόκτημα του Δήμου Προστάνης έχει εκατοντάδες χιλιόμετρα, εκατομμύρια τετραγωνικά μέτρα, και θα πρέπει έγκαιρα και επίκαιρα να υπηρετούμε και να εξυπηρετούμε τις ανάγκες των συμπολιτών μας. Δεύτερον, κάτι το οποίο ενισχύει την άποψή μας γιατί πήγαμε σε ανάθεση απαντώντας στο ερώτημα αφού έχουμε μηχανήματα. Διαβάζω το προσωπικό που έχουμε αυτή τη στιγμή με βάση τον οργανισμό και με βάση τα μηχανήματα φυσικά. Συγγνώμη λίγο. Έχω την εντύπωση πολύ επεκτηνόμαστε στο θέμα. Λοιπόν, μέχρι να το βρω, θα σας πω λοιπόν από ό,τι ενθυμούμε. Όχι, θέλω. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή έχουμε 3 χειριστές στο Δήμο μας. Έχουμε 2 grader, 3 GCB, 1 πολυμηχάνημα, 2 σάραθρα, 1 καλαθοφόρο και 1 βοθροφόρο. Επαναλαμβάνω, όλα αυτά με 3 χειριστές. Δεν θα αναφερθώ στη σκοπιμότητα του καθενός μηχανήματος. Δεύτερον, ξέρετε πολύ καλά ότι ιδιαίτερα την καλοκαιρινή περίοδο έχουμε μονίμως, θέλω να πληροφορήσω το Δημοτικό Συμβούλιο, ότι έχουμε μονίμως, και το ξέρουν πολύ περισσότερο οι πρόεδροι των χωριών μας, ότι έχουμε μονίμως, επί μονίμου βάσεως, καθημερινά και πολλές φορές και Σαββατοκύριακα, 2 συνεργεία για βλάβες σε ό,τι αφορά το δίκτυο ίδρυψης και άρδευσης. Τώρα, που απαιτούν 2 χειριστές φυσικά. Όταν λέμε 2 συνεργεία για βλάβες, απαιτούν και 2 χειριστές. Επαναλαμβάνω, έχουμε 3 και έχουμε μια σειρά από μηχανήματα τα οποία πρέπει να υπηρετήσουμε με αυτά τα μηχανήματα τις ανάγκες καθημερινότητας, τις ανάγκες του Δήμου και ιδιαίτερα το καλοκαίρι. Σε ό,τι έχει να κάνει με τους οδηγούς, έχουμε 6 οδηγούς και πρέπει να υπηρετήσουμε, να εξυπηρετήσουμε με το στόλο που έχουμε. 3 φορτηγά, 1 λεωφορείο, 1 τράκτορα ο οποίος μεταφέρει τα απορρίμματα στις αίρες. 7 απορριμματοφόρα και 2 απορριμματοφόρα για ανακύκλωση. Αλήθεια, δεν θέλει πραγματικά αυτή η διοίκηση να κάνει μαγικά για να μπορέσει με αυτούς τους χειριστές που έχει τους οδηγούς για να εξυπηρετήσει την κοινωνία, τους πολίτες κάθε μέρα? Και είσαι κύριε Αθανασιάδη και βάζετε, εγώ επαναλαμβάνω, το κάνετε αν θέλετε καλοπροαίρετα. Αλλά εμείς που ζούμε την καθημερινότητα, εμείς που ζούμε, και ξέρετε, σας σέβομαι απεριόριστα, αν το κάνατε κι εσείς, πραγματικά θα ήμουν ευτυχής. Λοιπόν, το ξέρουν πολύ καλύτερα οι πρόεδροι, οι οποίοι εκφράζουν και μεταφέρουν τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών, και επιτρέψτε μου, και ιδιαίτερα το καλοκαίρι, όπως ξέρετε, είναι και μια περίοδος στην οποία οι εργαζόμενοι πρέπει να πάρουν και άδεια. Νομίζω κύριε Αθανασιάδη, σας παρακαλώ, σας άκουσα με προσοχή. Σας άκουσα. Αν το σώμα δεν κατάλαβε, αν το θέμα δεν κατάλαβε, νομίζω ότι μάλλον κλείνω με το πολύ απλό σε ό,τι έχει να κάνει με την εφαρμογή αυτής της ανάθεσης εργασιών. Λοιπόν, λέω λοιπόν ότι η τεχνική έκθεση περιγράφει σαφέστατα, και αυτό ήταν κάτι το οποίο εκθέσαμε και στην Οικονομική Επιτροπή. Δεν πηγαίνει το μισθωμένο μηχάνημα σε κανένα αγρόκτημα αν δεν υπάρχει αίτημα και επικαλούμε τους προέδρους των χωριών μας.
Παρακαλώ. Η εργασία, η διαμόρφωση γεών στα αγροτήματά μας γίνεται με την επίβλεψη όλη την ημέρα των προέδρων των χωριών μας. Είτε αυτή είναι στη συμπολίτευση, είτε αυτή είναι στην αντιπολίτευση. Και εδώ είμαστε περήφανοι που μπορούμε με έναν δικαιότατο τρόπο να ικανοποιούμε τα αιτήματα όλων των τοπικών κοινωνιών στον βαθμό που μπορούμε. Δεύτερον, η παραλαβή γίνεται κανονικά από τον πρόεδρο, ο οποίος υποδεικνύει στο αγρόκτημά του τα χιλιόμετρα τα οποία διαμορφώθηκαν, από την Επιτροπή Εργασιών και με τη μέτρηση όλων αυτών τα οποία ανάγονται σε τετραγωνικά μέτρα. Και ξέρετε, και θέλω να κλείσω με κάτι σε ό,τι αφορά το τίμημα του τετραγωνικού μέτρου. Το τιμολόγιο Σουφιά μας μιλάει για 0,04 ανά τετραγωνικό μέτρο σε ό,τι αφορά τη διαμόρφωση. Εμείς πετύχαμε αυτό να γίνει 0,02. Κύριε Πρόεδρε, αυτά ήθελα να πω. Ευχαριστώ. Επικαλούμε τους Προέδρους σε ό,τι αφορά και το διαδικαστικό, λοιπόν, αλλά και την ουσία. Δεν είναι το θέμα μας αυτό, είναι άλλο το θέμα, αλλά καλώς ακούστηκαν. Παρακαλώ, αλλά επί της παράτασης, όχι αν είναι εργασία ή δεν είναι. Δεν είναι αυτό το θέμα. Μα αυτό. Έτσι. Παρακαλώ, όχι, κλείστε το εσείς. Παρακαλώ, δευτερολογήστε επί της παράτασης. Λοιπόν. Έτσι. Εγώ σας έχω επισημάνει πράγματα ουσιώδη. Δεν θέλετε να το καταλάβετε. Και δεν θέλετε να το καταλάβετε γιατί καταργήσατε κωδικό που λέει μισθώματα μηχανημάτων. Που σημαίνει είχαμε και μπορούσαμε να μισθώσουμε μηχανήματα. Εσείς θέλατε για άλλους λόγους να κάνετε αυτό που θέλατε να κάνετε. Λοιπόν, αν θέλαμε να μισθώσουμε μηχάνημα, υπάρχει κωδικός μισθώματος μηχανήματος. Και όχι να καταφύγουμε να ονομάσουμε εργασίες το ένα το άλλο κτλ. Πάμε παραπέρα. Είτε το θέλουμε είτε όχι, τα greater αυτά που έχουμε είναι του Δήμου και πρέπει να τα βάλουμε να δουλεύουν. Είτε το θέλουμε είτε όχι, υπάρχει χειριστής που πρέπει να δουλεύει και τα greater. Λοιπόν, προγραμματισμό χρειάζεται. Αν δεν ξέρετε να κάνετε προγραμματισμό, μην ασχολείστε με αυτό το θέμα. Ασχοληθείτε με κάτι άλλο. Το θέμα του λοιπόν, επί του θέματος, αν δεν ξέρετε να κάνετε προγραμματισμό, θα μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε. Την παράταση να τοποθετηθεί. Προσέξτε να δείτε. Δεν είναι για την παράταση. Είναι η ουσία. Ότι εδώ πετάμε χρήματα. Έχουμε μηχανήματα και δεν εκμεταλλευόμαστε τα μηχανήματα. Έχουμε χειριστή, δεν εκμεταλλευόμαστε χειριστή. Μπορούμε να μισθώσουμε μηχάνημα, δεν μισθώνουμε μηχάνημα. Καταργούμε τον κωδικό. Μπορούμε να πάρουμε διμηνίτες, αν θέλουμε, για έκτακτες ανάγκες, χειριστές μηχανημάτων διμηνίτες, να τους βάλουμε πάνω να κάνουμε δουλειές. Εσείς επιλέγετε για άλλους σκοπούς αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό κιόλας ακριβώς το καταγγέλνουμε. Και αυτό φαίνεται από την πρεμούρα με τον τρόπο. Πώς εισήχθη στο Δημοτικό Συμβούλιο, πώς το συζητήσαμε, πότε έγινε η τεχνική έκθεση και μετά, ας πούμε, αυτά όλα που ζητάτε. Και ζητάτε πάλι για την αποτυχημένη αυτή που είπατε ότι το καλοκαίρι. Και τα λοιπά, μα ζητάμε, έφυγε το καλοκαίρι. Εσείς δεν πήρατε χαμπάρι ότι έφυγε το καλοκαίρι. Και μιλάμε ότι ζητάμε παράταση για να πάμε μέχρι το χειμώνα. Να κάνουμε τι. Αφού έχουμε μηχανήματα δικά μας. Γιατί πετάτε τα χρήματα. Ευχαριστούμε, κύριε Αθανασιάδη. Παρακαλώ για το θέμα το συγκεκριμένο. Αν εγκρίνεται η χορήγηση της παράτασης που ζητάει ο ανάδοχος. Εγκρίνεται η παράταση που ζητάει. Η δικιά μας θέση είναι συγκεκριμένη. Επειδή και την προηγούμενη για αυτόν τον λόγο είχαμε αποχωρήσει, οι λόγοι είναι συγκεκριμένοι που από τη στιγμή που δεν δεχόμαστε να γίνουν αυτά τα πράγματα, λογικό είναι και δεν δίνουμε και παράταση. Γενικά θεωρούμε ότι οι εργασίες, το έργο αυτό που το ονομάζετε, εργασίες και όπως θέλετε να το ονομάζετε, με τον τρόπο που εκτελείται, είναι ύποπτο. Τίποτα παραπάνω. Δώστε μου το λόγο, κύριε Καΐμα, δώστε μου το λόγο, κύριε Πρόεδρε, με συγχωρείτε. Ακούστε, κύριε Αθανασιάδη. Σας ακούω με τόση ώρα, με πολύ σεβασμό, με πολύ προσοχή. Δέχομαι τις φανταστικές σας αιτιάσεις, παρότι πήρατε απάντηση ολοκληρωμένη απολύτως από τον κύριο Αντιδήμαρχο, αλλά δεν σέβομαι τις μομφές και τις υποψίες. Ύποπτη δεν είναι καμιά εργασία σήμερα, κύριε Αθανασιάδη. Καλώς, τελείως. Όχι, θα το δείτε. Καλώς, μην. Παρακαλώ, περάσαμε στην ψηφοφορία. Αν είναι ύποπτο, ήρθε. Στην ψηφοφορία περάσαμε, τελείωσε. Όχι, η δικιά μας είναι να. Έληξε το θέμα. Εάν θα το δούμε, τίποτα παραπάνω. Έληξε το θέμα, περάσαμε στην ψηφοφορία. Ακούστηκα, καταγράφηκαν οι απόψεις σας. Κατά πλειοψηφία εγκρίνεται η παράταση.
Έχουμε καταπιεί κατοχέφαλα από αυτά που βρήκαμε και είδαμε. Και εσείς μου μιλάτε για υποψίες τώρα. Κύριε Δήμαρχε, κύριε Δήμαρχε, παρακαλώ, παρακαλώ. 14ο θέμα, χορήγηση τρίτης παράτασης συμβατικής προθεσμίας στο έργο αποπεράτωση και λειτουργία νέου δικτύου ίδρυυσης Σταυρών. Παρακαλώ κύριε Μιχαηλίδη, εδώ ζητάει ο ανάδοχος ένα μήνα παράταση. Είναι, κύριε Πρόεδρε, είναι η τρίτη παράταση που ζητάει και η τελευταία βέβαια που δικαιούται βάσει νόμου, ο κύριος Τσελεγκίδης, επικαλούμενος πραγματικούς, υπαρκτούς λόγους που έχουν να κάνουν κυρίως με τη μη λειτουργία ασφαλτικών, γιατί πρέπει να ολοκληρώσει το έργο μετά τις τομές που έκανε με την άσφαλτο την οποία πρέπει να συμπληρώσει εκείνη τα κομμάτια. Εμείς συγγνώμαστε να του δοθεί αυτός ο μήνας. Είναι η τελευταία παράταση που δικαιούται. Παρακαλώ, ο κύριος Χατζηκυριακίδης. Κύριε Πρόεδρε, δεν έχω αντίρρηση να δοθεί η παράταση, όμως επειδή επιτόπου έτυχε να βρεθώ σε ένα σημείο, η στροφή από Συνταγρούς προς Φωτολίβος είναι πολύ επικίνδυνη, είναι ένα κομμάτι 5 μέτρα, μπορεί να γίνει τουλάχιστον αυτό το κομμάτι των 5 μέτρων. Από Συνταγρούς στρίβοντας για Φωτολίβος, στην εκκλησία απέναντι έχει ένα στρόγγυλο σωλήνα με ένα... Ένα κομματάκι είναι αυτό, μπορεί να τελειώσει. Είναι 5 μέτρα. Ας το κάνουν. Και ένα δεύτερο, σε κάποια σημεία, αν μπορέσει να ψήλο συντηρήσει, διότι αν θα έρθουν οι βροχές, θα πάρουν όλο το υλικό. Ενώ τώρα, άμα τα γεμίσει με φτιαριές, θα γλιτώσει ο εργολάβος στη μεγαλύτερη φασαρία. Ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, μισό λεπτό. Όχι, ναι. Τελειώσει. Λοιπόν, το 14ο εγκρίνεται ομόφωνα η τρίτη παράταση προθεσμίας. Απέχει ο κύριος Τσενεγκίδης λόγω συγγένειας της ψηφοφορίας. Ομόφωνα εγκρίνεται. 15ο, έγκριση του δεύτερου ανακεφαλαιωτικού πίνακα το έργο Οδοπία Δήμου Προστσάνης έτους 2015. Είναι, υπάρχει ο πίνακας σχετικός, εγκριμένος από όλες τις υπηρεσίες. Εγκρίνεται ομόφωνα το 15ο θέμα. 16ο, έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής οριστικής παραλαβής στο έργο μετατοπίσης δικτύου ίδρυυσης Δημοτικής Κοινότητας Προστσάνης. Εγκρίνεται ομόφωνα το 16ο. 17ο, έγκριση σχεδίου και υπογραφής προγραμματικής σύμβασης με το Δασαρχείο Δράμας για τη μεταφορά νερού στις εγκαταστάσεις του δασικού χωριού Ελατιάς. Ο κύριος Δήμαρχος να ενημερώσει λίγο. Ναι, δεν υπάρχει πρόβλημα. Το Δασαρχείο ζητάει το δίτιο του Δήμου πολλές φορές για να κάνει παρέμβαση πάνω στο παρελθόν. Εγκρίνεται ομόφωνα το 17ο. Λύεται η συνεδρίαση. Αν υπάρχει κάποιος υπουργός.